Έχουμε την τιμή. Να μπορεί και να είστε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Καλησπέρα. Έχουμε τη χαρά και απολαμβάνουμε και την τιμή να βρισκόμαστε απόψε εδώ με τον Στράτο, τον Τζιτζί, τον Τζίτζι, φίλος, παιδικός, συμμαθητής και πάνω απ' όλα ένας πολύ μεγάλος μάστορας του κινηματογράφου. Ο Στράτος λοιπόν που ξεκίνησε από εδώ, βρέθηκε στην Αθήνα, στην ΑΣΟΕ, παράλληλα παρακολούθησε τη σχολή Σταυράκου, κινηματογράφο και σιγά σιγά άρχισε ξεκινώντας με την μικρομήκους ταινία ενός λεπτού σιγή την κινηματογραφική του πορεία. Ακολούθησαν οι κεραίες, αν το λέω καλά, μια μεσαίου μήκους από ό,τι συνήθως χαρακτηρίζεται η ταινία και το 2000 έρχεται η πρώτη του μεγάλη μήκους ταινία «Η αγάπη είναι ελέφαντας». Πάμε λοιπόν. Ήταν ένα κλιπάκι μουσικό από την ταινία αυτή. Και κλαίνε. Είναι γκρι, είναι γκρι. Με κοιτά με γλυκά και νάζει. Και το φε, και το φε. Και το φερσιμό του ψουνάζει. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το δω με τη φλόνη. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό που τα κάνει όλα σκόνη. Η αγάπη είναι ελέφαντας και όπου βρει πατάει. Στους δρόμους περιφέρεται και στα τυφλά ορμάει. Η αγάπη είναι ελέφαντας και θα το καταλάβεις. Όταν κι εσύ για ένα φιλί θα σβήνεις, θα σβήνεις, θα σβήνεις και θα ανάβεις. Το λένε. Και με αυτό, και με αυτό. Και με αυτό γελάνε και κλαίνε. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το δω με τη φλόνη. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό που τα κάνει όλα σκόνη. Είναι γκρι, είναι γκρι. Είναι γκρι και ποτέ δεν χορταίνει. Το ταΐ, το ταΐ. Το ταΐζουν οι ερωτευμένοι. Η αγάπη είναι, είναι ελέφαντας και όπου βρει πατάει. Δρόμους περιφέρεται και στα τυφλά ορμάει. Η αγάπη είναι ελέφαντας και θα το καταλάβεις. Όταν κι εσύ για ένα φιλί θα σβήνεις, θα σβήνεις, θα σβήνεις και θα ανάβεις. Και όπου βρει πατάει, στους δρόμους περιφέρεται και στα τυφλά ορμάει. Η αγάπη είναι ελέφαντας και θα το καταλαβείς.
Όταν κι εσύ για ένα φιλί θα σβήνεις, θα σβήνεις, θα σβήνεις και θα ανάβεις. Διασκεδαστικά πράγματα. Έτσι ξεκινήσαμε με αυτή τη μεγάλη μήκος ταινία που ήταν πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. Ήτανε, το ελληνικό σινεμά είχε περάσει διάφορους κύκλους που πάτωνε και ξανανέβαινε. Ο κόσμος δεν πήγαινε να το δει. Ήταν από τις πρώτες ταινίες που κάνανε ένα καινούργιο κύκλο που ανοίξαν ξανά τις ελληνικές ταινίες. Υπότιτλοι AUTHORWAVE παίχτηκε στα Village, δηλαδή είχαν γίνει τα πολυσυνόμα Village που δεν παίζανε ελληνικές ταινίες. Αυτή την πήρανε και οι ηθοποιοί που παίζουν εδώ δεν ήταν τόσο πολύ ονόματα. Δηλαδή η Ματσούκα, για παράδειγμα, όταν έκανε γυρίσματα δεν είχε κάνει το serial αυτό, όπως λέγεται, που έγινε γνωστή. Ο Αθενίτης δεν είχε κάνει το «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς». Ήτανε παρέα, φίλοι που τους ήξερα και συνέπεσε όταν βγήκε η ταινία να έχουν γίνει ονόματα και αυτό προκάλεσε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχε πλάκα, είχε και το ρέμο, δηλαδή ήρθε ο Μίνος ο Μάτσας, ο γιος του Μάτσα. Ο εγγονός του Μίνου του Μάτσα που έκανε τη Μίνο Σιεμάη, που είναι μουσικός και κάνει μουσική για τον κινηματογράφο. Αυτός βέβαια όποιον θέλαμε τον έφερνε. Εγώ ήθελα ένα λαϊκό να το τραγουδήσει ο Βοσκόπουλος, ας πούμε, το Τόλης ο Βοσκόπουλος, και του είπε το Τόλη του Βοσκόπουλου, έλα να μου το πεις. Αυτός λέει δεν μπορώ, μπορώ μόνο μετά τα μπουζούκια και περίμενε το στούντιο 4 η ώρα τη νύχτα να πάει να ηχογραφήσει ένα λαϊκό που τραγουδάει ο Βοσκόπουλος σε στίχους δικούς μου. Ήταν λοιπόν μια λαϊκή κωμωδία από την έννοια ότι είχε πάρα πολλά στοιχεία ακόμα και μουσικά όπως το Ρέμο, το Βοσκόπουλο και τον Τερζή που είχε τραγουδήσει και άλλες μουσικές όμως. Ταυτόχρονα δηλαδή ο Μίνος είχε γράψει και ταγκό στο στυλ του Πιατσόλα. Υπήρχε μια ισορροπία ή προσπάθησα να έχω μια ισορροπία και σεναριακή, όχι μόνο μια ερωτική κωμωδία, αλλά από κάτι θέλει να πει γύρω από ένα φιλοσόφημα απάνω στην παροιμία των τεσσάρων τυφλών που πιάνουν ένα ελέφαντα. Από εκεί ξεκινάει και ο τίτλος της ταινίας. Η παροιμία είναι ότι τέσσερις τυφλοί, αυτό είναι νομίζω παροιμία των σοφιστών της αρχαίας Ελλάδας, ότι δεν μπορεί κάποιος να εντοπίσει και να ορίσει την αλήθεια. Τι είναι αλήθεια, και φέρνουν αυτή την παροιμία σαν παράδειγμα ότι είναι τέσσερις τυφλοί σε έναν ελέφαντα μπροστά του και τους λένε να ορίσουν το «on», το αντικείμενο. Ο ένας πιάνει την ουρά, λέει ένα θάμνος. Ο ένας πιάνει το πόδι, λέει ένα δέντρο. Ο άλλος πιάνει την προβοσκίδα, λέει είναι ένα φίδι. Ο άλλος πιάνει τα αυτιά, λέει είναι ένα πουλί. Κάτι δεν μπορούν να το ορίσουν. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά που νομίζουν, είναι ένας ελέφαντας. Έτσι και η δική μου άποψη σε αυτήν την ταινία είναι ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε τον έρωτα. Τι είναι ο έρωτας? Ο έρωτας είναι ένας ελέφαντας. Είμαστε σαν τους τέσσερις τυφλούς μπροστά στον έρωτα, στον ελέφαντα. Αυτό, γύρω από αυτό δομήθηκε όλη η ταινία. Έτσι, όπως οι τέσσερις τυφλοί, υπάρχουν τέσσερις ιστορίες μέσα, που η κάθε μία ιστορία προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο το θέμα και εκεί όλοι οι χαρακτήρες στο τέλος αποτυχάνουν σε αυτό που νομίζουν ότι γνωρίζουν, ξεγλιστράνε τα πράγματα και υπάρχει ένα intermedio με τρεις δραπέτες από μια φυλακή που είναι όλοι καταδικασμένοι για εγκλήματα πάθους, οι οποίοι είναι ανάμεσα σε αυτές τις ιστορίες, συνδέουν τις ιστορίες, είναι αυτοί που είναι στο τούνελ και στο τέλος πάνε να βγουν και βλέπουν μια κοπέλα από πάνω το τούνελ και πιάνουν τους ξαναπιάνουν. Ήταν μια ταινία που δομήθηκε πάρα πολύ πάνω σε μια σκέψη αρχιτεκτονική, τι θέλω να πω και πώς θα το πω, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλά κρυμμένο πίσω και πάνω σε αυτό ήταν μόνο ένα στυλ εκείνης της εποχής
πολύ άμεσο, πολύ ρεαλιστικό, με τα κλαπ της παραλιακής. Η πρώτη ιστορία που είναι ο Αλέκος Ισοβίδης, η Δήμητρα Ματσούκα και ο Θοδωρής Αθερίδης κινείται σε αυτές τις περιοχές, τον κλαπ της παραλιακής. Η δεύτερη ιστορία που είναι η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους με τον Πάπη Χατζηδάκη και την Εύα Βλαχάκου, είναι η λαϊκή ιστορία που ακούγεται και τα τραγούδια του Βοσκόπουλου, που είναι ένας ηλεκτρολόγος με μια παντρεμένη που συναντιούνται στη λαϊκή, κρυφά, ανταλλάσσουν αεροβασάκια. Η τρίτη είναι μια αστική ιστορία που παίζει η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, ο Φίσος Σοφιανός και ο Τάκης Παπαμαθαίου, που είναι πιο σουρεάλ, λίγο μουνιοελική κάποια στιγμή, έχει τέτοια στοιχεία μέσα. Αυτές οι ιστορίες, τρεις, ναι, αυτές είναι, ναι, και ανάμεσα οι τραπέζες. Αυτή ήταν η ιστορία του «Η αγάπη είναι ελέφαντας», έγινε το 2000 και έγινε με τον εξής τρόπο. Τώρα λέμε και μερικά προς, κατάφερα εγώ, ο κανένας από την Βέρεια, που δεν είχα καμία επαφή στην Αθήνα, δεν ήξερα Χριστό δηλαδή, να μπορέσω να κάνω μεγάλο μήκος. Τα άλλα το που φτάσαμε στο σινεμά θα τα συζητήσουμε στο τέλος, που θα μιλάμε εδώ με τον καθηγητή, με τους φίλους, πώς βρέθηκα εγώ στο σινεμά, αλλά πώς περνάει κάποιος στη μεγάλο μήκος, από μια μικρή μήκος όταν δεν έχει από πίσω κανένα όχημα και κανένα μηχανισμό να τον περνάει. Παρόλο που είχα μια βραβευμένη μικρή μήκος από πίσω όταν ενός λεπτού στη γη, δεν μπορούσα με τίποτα το φράγμα της μικρού μήκους να το σπάσω, ό,τι σενάρια και να έγραφω, όσο και καλά να είναι. Και είχα γράψει κάποια σενάρια που είχα χρηματοδοτηθεί κιόλας και είχαν βραβευτεί, δεν μπορούσα να σπάσω το φράγμα. Να μπορέσω να περάσω στην κλίμακα της μεγάλου μήκους, γιατί εκεί θέλεις κάποιο τρόπο, κάποιον να σε υποστηρίξει, κάπως να μπεις μέσα. Εγώ δεν το είχα αυτό. Και δεν μπορούσα να χρηματοδοτηθώ, δεν μπορούσα να χρηματοδοτηθώ με τίποτα από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Σε καμία περίπτωση, μου τα πέριπταν όλα τα σενάρια μεγάλου μήκους. Όταν καταλήγω σε αυτό το σενάριο και φτιάχνω την παρέα των ηθοποιών, δηλαδή με αυτά τα παιδιά τους ήξερα, κάναμε παρέα, ειδικά τους νέους, την Εύα και τους άλλους, την Αλεξάνδρα, δηλαδή εξώ από τον Φίλιππο Σοφιανό που δεν τον ήξερα, και τον Πουλά, ήταν μια παρέα. Όταν είχα την παρέα των ηθοποιών, τότε λέω έχω δύναμη και θα κάνω την ταινία με τους ηθοποιούς. Βρίσκω μια διαφημιστική εταιρεία που λένε, α, έχεις αυτούς τους ηθοποιούς, θα επενδύσουμε. Λεγόταν εκείνο αυτή η εταιρεία. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες που χρεοκόπησαν σαν τη Φολή αργότερα, δηλαδή μια απάτη ήταν, η οποία όμως ήταν πολύ μεγάλη δύναμη στον χώρο της διαφήμισης. Εγώ τότε δούλευα στη διαφήμιση επίσης και μου λέει η εταιρεία αυτή, θα την κάνουμε την ταινία. Θα μου την πει, ναι, θα την κάνουμε. Θα σου κάνουμε παραγωγή την ταινία. Αυτή βέβαια είχαν ένα σκασμό λεφτά. Μιλάμε, ήταν τρεις σκηνοθέτες που κάνανε μια φωλή διαφημιστική και ήταν με γιότ και τέτοια. Ωραία, λέω, θα κάνουμε την ταινία. Και σταματάω να δουλεύω στη διαφήμιση, συγκεντρώνομαι να κάνω την ταινία. Αρχίζουμε σχεδόν πρόβες με τους ηθοποιούς, κάνουμε έρευνα στους χώρους και στο τέλος λένε, ξέρεις, κάναμε Δέλτα Σίγμα και αποφασίσαμε να μην την κάνουμε. Λέω, μα δεν είπατε ότι την κάνετε. Ναι, λέει, εγώ ήμουνα, λέω, ένας από αυτούς, εγώ είχα πει να την κάνουμε, οι άλλοι δύο δεν συμφωνήσαν τελικά και δεν την κάνουμε. Τότε εγώ βρέθηκα στην εξής κατάσταση, που έχω βρεθεί αρκετά ιστορία στη ζωή μου. Επειδή δεν δούλευα όλο αυτό το διάστημα στη διαφήμιση, είχα βρεθεί άφραγκος και είπα, ωραία, τώρα τι κάνουμε, πάμε να δουλέψουμε στη διαφήμιση. Και λέω, τώρα αν γυρίσω πίσω στη διαφήμιση, τέλειωσα. Δηλαδή, άμα με ξαναδούνε υπάλληλο μεταξύ τους να με κάνουν τσιράκι τους αυτοί οι ίδιοι, έχω τελειώσει. Άμα και λέω, ή θα την κάνω τώρα, ή σταματώ το σινεμά. Ή θα την κάνω αυτή την ταινία. Έχει γίνει ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Και αρχίζω τότε και ψάχνω, λέω, κάπου πρέπει να υπάρχουν λεφτά. Ήταν η εποχή που υπήρχε χρήμα. Το οποίο υπήρχε παντού, εγώ δεν είχα πρόσβαση στο χρήμα. Λέω, κάπου πρέπει να υπάρχουν λεφτά. Και αρχίζω, ποιος έχει λεφτά, από πού, τι, πού κυκλοφορεί χρήμα, πώς κτλ. Και συμβαίνει ο Αλέκος Ισοβίδης να ξέρει έναν, έχει έναν φίλο που μου λέει, αυτός είναι πάροντος εσύ. Πάμε να του μιλήσουμε. Το λέγα Χρήστο. Πάμε παραμονή Χριστουγέννων να του μιλήσουμε, πάμε στη γιορτή του. Πάμε στη γιορτή του, πάει, είχε μια βίλα στη Φιλοθέα αυτός. Ω, Χρήστος, ρε Χρήστο, να κάνουμε μια ταινία. Α, κάνουμε, μου λέει αυτός. Λοιπόν, ο Χρήστος ήταν γιος κληρονόμος μιας μεγάλης κατασκευαστικής,
η οποία πουλήθηκε τότε, τότε το χρήμα ήταν τρελή κατάσταση και βρέθηκε με 4 δις από μια κατασκευαστική που πουλήθηκε. Και λέει, εντάξει, θα κάνουμε και μια ταινία. Και έτσι, θα κάνουμε και μια ταινία, μετά μπήκαν και κανένα δυο, αφού κάνεις μια ταινία, δεν κάνουμε και μια εταιρεία παραγωγής κινηματογραφική. Ας κάνουμε και μια εταιρεία κινηματογραφική. Και έτσι, ήμασταν σε μια κατασκευαστική εταιρεία που πουλιόταν εκείνη τη στιγμή, αδειάζαν από τη μια τα γραφεία της κατασκευαστικής και από την άλλη μπαίνανε οι κινηματογραφιστές. Μπαίναμε μέσα και έτσι σιγά σιγά εισήλθαμε μέσα σε αυτό το χώρο και μπορούσαμε να βρούμε λεφτά να κάνουμε αυτή την ταινία. Έτσι έγινε η Αγάπη είναι ελέφαντας. Η επόμενη ταινία είναι έκπληξη, δεν έχει καμία σχέση με αυτό και είναι το σώσιμο. Κάνεις έτσι, βρε πουλάκι μου. Γυαλί, ματώνουν όλα και τελειώνω. Πατραχάκι. Δεν είναι κανονικό τρέιλερ, είναι ένα απόσπασμα γιατί δεν είχα τα υλικά μαζί μου. Εδώ που βρέθηκα, όταν μου έκανε την πρόταση ο Γιάννης να το κάνω την παρουσίαση, το έστειλε ο διευθυντής φωτογραφίας, ο Γιώργος Γιαννέλης, που είχε κάνει ένα μοντάζ για δικό του δείγμα εργασίας. Η ποιότητα που βλέπετε εδώ πέρα δεν είναι καλή γιατί για να το στείλει πέφτει η ποιότητα, δεν το έχουμε σε καλό υλικό.
Λοιπόν, το σώσαμε ήταν ακριβώς μετά από ένα χρόνο, δηλαδή 2001. Το Αγάπη Ελεύθερης 2001 το σώσαμε. Πώς προέκυψε το σώσαμε? Το σώσαμε προέκυψε μέσα από μια περίεργη δική μου κίνηση να πω ότι έχω να πω κάτι σοβαρό. Mm. Το Αγάπη Ελεύθερης ήταν μεγάλη επιτυχία. Και μου γίνονται τότε προτάσεις, ήταν όπως σας είπα η εποχή με πολύ χρήμα και πολύ τηλεόραση και πολλά serial. Και τότε μου είχε φώναξε τη φορά στο Ιράλι από το στούντιο ΆΤΑ που ήταν το Μέγκα και το Μέγκα ήταν μεγάλη δύναμη και μου λέει πω τι ταινία έχεις κάνει αλλά να κάνει serial. Μα δεν μου αρέσει εμένα αυτά serial που κάνατε. Τι serial? Μου λέει κάνε ένα δικό σου. Ένα σενάριο δικό σου. Και τότε σκέφτηκα, αυτό ήταν πάλι το σημείο, το κομβικό σημείο, λέω τώρα να κάνω σιριάλ και να το γράψω εγώ, δηλαδή σημαίνει ότι για να το γράψω χρειάζομαι κανένα 9 μήνες να το γράφω, γύρω στα 2 χρόνια να κάνω ένα σιριάλ, όχι λέω μέσα μου, θέλω να κάνω κάτι κινηματογραφικό, κάτι δυνατό, θέλω να δείξω μια άλλη πλευρά και την ίδια στιγμή που είχα πει αυτό, συνέβησαν 2 γεγονότα. Πρώτον, η φίλη μου η Τατιάνα η Χαλίδου, που ήταν σε αυτή την ηλικία, 35, και κάναμε πάρα πολύ παρέα και μου εκπληστηριόταν πάρα πολύ σαν γυναίκα τα θέματα της. Κάποια στιγμή ήμασταν σπίτι της, αυτή η τραγουδίστρια πάρα πολύ ωραία και βάζει αυτές τις μουσικές, τις παλιές, τις Δανάης και για σένα υπάρχει χαρά. Και ήμασταν εκεί και τρώγαμε, είχε μαγειρέψει, ξαφνικά βάζει αυτές τις μουσικές, ήταν χάλια και ξαφνικά τραγουδάμε και χορεύουμε αυτά τα παλιά τραγούδια της Δανάης και τραγουδούσε αυτή και κάτω από εκεί τη βλέπω. Και λέω αυτό που βλέπω τώρα εγώ μπροστά μου, μια γυναίκα δηλαδή μεταξύ 35 και 40 που στα προσωπικά δεν τα έχει πάει καλά, στη δουλειά και ξαφνικά βάζει μια ψυχή και αρχίζει και χορεύει. Λέω αυτό είναι φοβερό θέμα. Δηλαδή με άγγιξε συναισθηματικά, δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Και το ένα γεγονός. Το δεύτερο γεγονός είναι ότι η Μαρία Ζαρμπά, με την οποία είχαμε σχέση πριν και είχαμε χωρίσει. Είχαμε 7 χρόνια σχέση. Είχαμε χωρίσει, ήμασταν φίλοι. Αυτή συνέχισε σαν ηθοποιός. Έκανε διάφορα. Εγώ ήξερα ότι είναι ηθοποιάρα. Ήξερα ότι είναι φοβερή ηθοποιός. Την πίστευα δηλαδή. Αλλά δεν τη δίνανε ποτέ ρόλους. Δηλαδή στην τηλεόραση δεν είχε καθόλου αυτά τα χαρακτηριστικά. Η τηλεόραση δεν πήγαινε, σύριαλ δεν έκανε. Δεν τη άρεσαν αυτά τα πράγματα. Ήθελε ποιότητα. Δεν είδε και αυτή μέσα στα κυκλώματα και με πιάνει. Στράτο μου λέει, αν δεν κάνω τώρα κάτι, χάθηκα. Κάνε κάτι για μένα. Σώσε με. Και έχω λοιπόν 2 γυναίκες. Που έχω από τη μία γυναίκα από την άλλη. Και λέω, είναι πάρα πολύ εγωιστικό εκ μέρους μου. Δηλαδή λέω, εγώ τώρα σαν άντρας, ο οποίος μετά του Αγάπη είναι Ελεύθερος, θα μπορούσε να κάνει τον άντρα και το... Δηλαδή θα μπορούσα όντως να είχα βρεθεί σε ένα άλλο τέτοιο. Έχω ψυχές που σπαράζουν και οφείλω να τους δώσω φωνή. Οφείλω να το κάνω. Και κάνω αυτή την τομή, ανάβω κορδούμπα και λέω όχι στα λεφτά, πάω να κάνω αυτό. Ξανά βέβαια, δεν υπάρχουν λεφτά. Όμως, εκεί πάλι η απόφαση είναι η εξής, ότι υπάρχει τόσο πολύ το ψυχικό σθένος και έχω πάλι τη Μαρία, πάλι έχω την ηθοποιώ και έρχεται η τεχνική μετά. Είχε κάνει ο Τάσος ο Μπουλουνέτης, ο γνωστός με την πολίτικη κουζίνα, είχε κάνει πριν από 2 χρόνια μια ταινία χρησιμοποιώντας μόνο βίντεο. Ήταν η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που είχε γίνει πριν το σώσαμε, χρησιμοποιώντας βίντεο, δηλαδή μια βίντεο κάμερα που πήγε και τράβηξε μια ταινία. Αυτό είναι βέβαια το βίντεο που είχε τραβήξει για να κάνει εφέ. Εγώ είδα την ταινία αυτή στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και μου έκανε εντύπωση πως το βίντεο που ήταν άγνωστο τότε, το πώς εμείς ξέρουμε το βίντεο, κάνεις βιντεοκασέτες. Όχι δεν κάνεις σινεμά, άλλη ιστορία, άλλη αισθητική της βιντεοκασέτας. Πώς από το βίντεο έκανε φιλμ και τόσο καλό η διαδικασία του transfer που λεγόταν έτσι, ότι υπάρχουν εργαστήρια, άρχισαν να ψάχνουν τα εργαστήρια και συμβαίνει. Να βρούμε μια διαφημιστική εταιρεία που μας λέει εμείς έχουμε την κάμερα του Μπουλμέτη. Λέω ποια κάμερα τράβηξε ο Μπουλμέτης, με αυτήν. Όλες αυτές οι κάμερες είναι αρχαίες σε σχέση με εμάς, αλλά δεν είχαν καθόλου το κόστος
της κινηματογραφικής κάμερας που έπρεπε να την νοικιάζεις με ένα χι λεφτά κάθε μέρα, το φιλμ που ήταν πάρα πολύ ακριβό, τα εργαστήρια του φιλμ που ήταν ακριβά, όλη η διαδικασία του φιλμ ήταν ακριβή, το βίντεο ξαφνικά σε απάλασε από το τεχνικό κόστος της κατασκευής. Επίσης ήταν πολύ πιο ευαίσθητος στα φώτα, δεν χρειαζόταν πάρα πολλά φώτα όπως χρειάζεται το φιλμ ή χρειαζόταν κάποιο φιλμ. Υπήρχαν και ευαίσθητα φιλμ και λέω τεχνικά το έχουμε αυτό, το έχουμε, την κάμερα τη βρήκαμε. Ωραία, λέω, πάμε να το γυρίσουμε και βλέπουμε. Και ήμουνα πάρα πολύ τυχερός για... Είναι αυτό που λέμε ότι όταν είναι το timing και ρισκάρεις και δίνεις την ψυχή σου, αυτό δεν αρκεί να δίνεις την ψυχή σου, αλλά είναι και το timing τέτοιο, ότι το συνεργείο που μπήκε εκεί ήταν νέα παιδιά, αλλά ήμασταν τυχεροί, ήταν ταλαντούχοι. Ο Γιώργος Ιαννέλης ήταν η πρώτη του μεγάλου μήκους, όλοι ήταν η πρώτη φορά που κάνανε μεγάλο μήκους, αλλά ήταν ταλαντούχα άτομα, πιστέψαν στην ταινία και δουλεύανε παιδιά σαν στρατιωτάκια. Είχα ένα συνεργείο χωρίς λεφτά. Βάζανε, στο τέλος είχαμε βρει χορηγία από κάτι πίτσα Ρωμάνο, τρώγαμε συνέχεια πίτσες και στο τέλος δεν αντίξανε τα παιδιά να τρώνε πίτσες και λένε θα πάρουμε σουβλάκια. Παιδιά λέω εγώ δεν έχω λεφτά για σουβλάκια. Θα τα μοιραστούμε όλοι και βάλουν όλοι λεφτά για να φάνε σουβλάκια. Είχαμε ένα φοβερό συνεργείο το οποίο ήταν δοσμένο, ήταν τρομακτικά επαγγελματίες. Δεν είχα προβλήματα που είχα στο Η Αγάπη είναι Ελέφαντας με συνεργείο επαγγελματίες όλοι δύσκολοι που είχε λεφτά το Η Αγάπη είναι Ελέφαντας. Δουλεύαμε σαν στρατιωτάκια, ήταν ταλαντούχοι και η ταινία πραγματοποιήθηκε και φτάσαμε σε ένα σημείο να την έχουμε γυρίσει την ταινία και βρίσκω μια καταπληκτική μοντέρ από τη Θεσσαλονίκη, τη Βάνα Χριστατιάδου, που μου λέει θα στη μοντάρω εγώ, πηγαίναμε, αυτή δούλευε το πρωί στη διαφημιστική, πηγαίναμε τα βράδια στη διαφημιστική και μοντάραμε, φτάσαμε σε ένα ορισμένο αποτέλεσμα και με αυτό το αποτέλεσμα υπήρχε ένα πρόγραμμα στο κέντρο κινηματογράφου χρηματοδότησης έτοιμων ταινιών. Όταν πηγαίνεις με την έτοιμη ταινία, σου χρηματοδοτούν την αποπεράτωση, γιατί το βίντεο έπρεπε να γίνει φιλμ. Αλλιώς δεν μπορούσα να το παίξω όμως στους κινηματογράφους. Και πήγα στο κέντρο κινηματογράφου και όταν αντιμετώπισα παιδιά ξανά από το κέντρο κινηματογράφου, όταν τους πηγαίνω αυτή την ταινία, τι σημαίνει καθεστώς, έτοιμη, να μου δώσουν 10.000 ευρώ για να την κάνω φιλμ και με αντιμετωπίζουν. Ποιανού είσαι εσύ. Εκεί είπα δεν πάει άλλο και ήταν στην πραγματικότητα η αρχή που έσπασε με δεσμή μου με την Ελλάδα, άρχισε εκεί να σπάει και ο λόγος που στο τέλος βρέθηκα στο Βερολίνο. Δηλαδή εκεί όταν έγινε και αυτό, βέβαια μετά έγιναν και άλλα, όταν έγινε και αυτό λέω παιδιά δεν παίζεστε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και εκεί μετά είχα την τύχη η audiovisual να την πάρει την ταινία και να πληρώσει το transfer, να βγει ταινία, να κάνει φοβερή εντύπωση, να βραβευτεί η Μαρία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και μετά το κέντρο κινηματογράφου να δώσει τα 10.000 στην audiovisual εκ των υστέρων, αλλά αφού είχε γίνει όλο αυτό. Μετά από το Σώσαμε, μια μικρή εισαγωγή, μετά από το Σώσαμε, εγώ έκανα, επειδή θεώρησα ότι, okay, αυτό με έβαλε, με καθιέρωσε κάπως στην Αθήνα, στα κυκλώματα, στους κριτικούς μου αυτά, ότι μπορώ να ανεβάσω το πύχη και να κάνω κάποια άλλη ταινία εκεί, απαιτητική, που πάλι δεν χρηματοδοτήθηκε, η σχέση μου με την Αθήνα είχε αρχίσει και με την Ελλάδα, για πάρα πολλούς λόγους που δεν είναι το θέμα να με αποθεί η αίσθηση ότι θα μείνω κι άλλο στην Ελλάδα και μπήκα σε μια διαδικασία να φύγω. Αφού έφυγα, γι' αυτό είναι αυτά τα κενά, αφού έφυγα ασχολήθηκα με τη φιλοσοφία, έχω κάνει πολύ μεγάλα διαλύματα, σχεδόν δεκαετίες ανάμεσα, δηλαδή από τη μικρή μου μήκους που ήταν από το 91, το ενός με το Σιγή, μέχρι το Η Αγάπη Ελέφαντας είναι σχεδόν κάτι δεκαετίες. Αυτές τις δεκαετίες συμβαίνουν διάφορα προσωπικά γεγονότα, αλλά συνήθως αυτά τα gap τα μεγάλα οφείλονται γιατί όταν βγαίνω από τα σινεμά, μελετάω πάρα πολύ φιλοσοφία και γράφω φιλοσοφία σε αυτά τα διαστήματα και τα έχω ανάγκη και είναι αυτό το διπολικό που έχω. Έτσι, όταν έφυγα στο Βερολίνο, ασχολήθηκα πάρα πολύ με τη φιλοσοφία και μετά έγραψα κάτι σενάρια που πήρα κάτι χρηματοδοτήσεις, ερχόμουν στην Αθήνα και από αυτό το πήγαινε έλα που γινότανε, επειδή ούτε και το σενάριο πραγματοποιήθηκαν, τότε λέω θα κάνω
τα 45 τετραγωνικά. Είναι το επόμενο. Άμα πεθάνω εγώ, πάει η σύνταξη του πατέρα σου. Μαμά, από τότε που σε ξέρω πεθαίνεις και ακόμη ζωντανή είσαι. Στο τέλος θα πεθάνεις εμένα και θα ησυχάσεις. Λες αυτό να θέλω. Δεν την αντέχω άλλο. Τι έγινε πάλι. Δεν με αφήνεις την ησυχία μου, ρε εσύ. Καλά, και εσύ κάνε το κορόιδο. Δεν γίνεται. Πρέπει να μείνω μόνη μου. Δεν πάει άλλο. Γιατί, ρε. Δεν μπορώ. Αφού δεν ξέρω αν ό,τι κάνω το κάνω για μένα ή για αυτήν, για να μην ανησυχεί. Έχεις σκεφτεί ποτέ να φύγεις. Να φύγω. Ναι. Από το σπίτι. Ναι, να μείνεις αλλού. Όχι. Δεν νομίζω ότι έχω όρεξη σήμερα. Έλα πάμε. Εδώ το πήγες, από εκεί το πήγες, πάλι εδώ με φέρες. Αφού δεν ήθελες να πάμε σπίτι σου. Όχι βέβαια. Γιατί μόνος δεν μένεις, ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει γιατί ρε Κώστα, για γαμιστρώνα. Ή δεν κάνεις το δικό σου σπίτι γαμιστρώνα σε καμαρώνει και η γυναίκα σου. Ζητάς δηλαδή αύξηση επειδή εμείς πήραμε εξοχικό στην Μύκονο. Φταίω εγώ που κάθομαι και σου λέω τα προσωπικά μας. Ωραία φίλη. Προσωπικά σου μιλάω κι εγώ σαν φίλη. Πες μου, εγώ δεν έχω δικαίωμα να έχω ένα σπίτι. Αν πάρεις καλό μπουρμπουάρ, κάτι γίνεται. Αλλιώς με τα 30 τη βραδιά δεν τα βγάζεις πέρα. Εγώ τι θέλω σαν δεύτερη δουλειά, την άλλη δεν θα την αφήσω. Δηλαδή 100 ευρώ για να κάνω παρέα σε Λιγούρια. Όπως το δει κανείς. Λίγα είναι. Ήταν η πρώτη μου ταινία που χρηματοδοτήθηκε καλά και είναι... και επειδή είχαμε λεφτά, λέω ας δοκιμάσουμε να το κάνουμε φιλμ. Το γυρίσαμε σε φιλμ 16, Super 16, για να έχει μια αίσθηση ρεαλισμού που νόμιζα ότι δεν έχει το βίντεο. Είχε γυριστεί ακριβώς το σενάριο γραμμένο δηλαδή γυρίστηκε ακριβώς πριν σκάσει η κρίση. Ακριβώς. Τότε ήταν αυτό που λέμε γενιά των 750 ευρώ. Η οποία γενιά έγινε μετά του 350. Δηλαδή, εγώ είχα πει το πορτρέτο της γενιάς των 750, που έτσι τότε εγώ το είχα βιώσει στην Αθήνα όταν πηγαίνω και έκανα παρέα και έβλεπα αυτόν τον κόσμο και ήθελα να εκφράσω τώρα αυτή την πλευρά αυτή τη νεολαία. Εντάξει, εμείς οι καλλιτέχνες στο μετάλλο, υπάρχουν όμως παιδιά τα οποία δεν έχουν τα λεφτά να μείνουν μόνα τους. Δηλαδή αναγκάζονται και μένουν τους γονείς τους για λόγους οικονομικούς. Και κάποιοι αφομοιώνονται και από αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν από τους γονείς τους. Δεν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Έτσι υπάρχουν όλες οι επαναλήψεις των μοτίβων και αυτός ο συντηρητισμός που δεν ξεκολλούν, δεν ξεκολλάνε τους γονείς, ούτε εξελίσσονται. Και από την άλλη, εντάξει, αυτοί που πηγαίνουν και σπουδάζουν και εξελίσσονται, εγώ όμως ήθελα να δουλέψω μια λαϊκή κοπέλα ή ας πούμε σαν λαϊκή, μια κοπέλα που είναι στα ΤΕΗ, όχι η ΑΕΗ, η οποία όμως ανεξάρτητα από πτυχία έχει μέσα της τη δύναμη και το στέρνος να ζητήσει την ελευθερία της να μπορεί να μείνει έστω λίγο μόνη της. Εκεί είναι το βήμα που κάνει αυτή, το ότι λέει, ωραία, εγώ θα μείνω έστω για λίγο. Δηλαδή να βρω ένα σπίτι έστω για λίγο να μείνω μόνη μου. Πάνω κάνει αυτή την υπέρβαση στο ότι ακόμα και χωρίς λεφτά, από αυτά που έχω, τρεις μήνες και να τα βλέπουμε. Μετά η ιστορία έχει κάποιες ανατροπές που μέσα τις οποίες όμως αυτή η ηρωίδα κερδίζει την αυτογνωσία της στην πραγματικότητα. Δηλαδή καταλαβαίνει τον εαυτό της και έτσι διαφοροποιείται από την παρέα της. Είναι μια παρέα που είναι, ας πούμε, στο Μπορνάζι. Εκεί συχνάζει, με αυτόν τον κόσμο συχνάζει. Η φίλη της που της λέει, καλά μαλάκα, σου φύγεις από το σπίτι, γιατί φύγεις, τα έχεις όλα έτοιμα, δηλαδή, γιατί πας.
διαφοροποιείται από όλη αυτή την παρέα και αρχίζει και βρίσκει τον εαυτό της. Και όμως υπάρχει πάλι το στοιχείο της εξελικτικής διαδικασίας, ότι για να βρούμε τον εαυτό μας κάποιος... Σε κάποια ίχνη πατάμε. Αυτή τα ίχνη στα οποία έχει πατήσει είναι κάτι κούτες που υπήρχαν μέσα στο σπίτι που νοίγεσαι, 45 τετραγωνικά, από τον προηγούμενο νοικάρι, ο οποίος είναι να έρθει και δεν έρχεται, και στόλας αυτή ανοίγει από περίεργα τις κούτες και βρίσκει βιβλία που έχουν νόημα, μουσικές που έχουν νόημα, και αρχίζει και τα κοιτάζει. Αφού έχει βέβαια κατακτήσει αυτή την απόσταση, τη μοναξιά, το ότι μπορεί να είναι μόνη της. Και έτσι έρχεται σε επαφή με κάτι άλλο, και ενώ στην αρχή ακούει, και εδώ η μουσική είναι πολύ μελετημένη, ενώ στην αρχή ακούει διάφορα λαϊκά, στην μπουνάζει, την πρώτη βραδιά που μένει μόνη της στο σπίτι, βάζει να ακούσει το κινητό της στο CD και σαν αυτά τα τραγούδια που άκουγε, στην καινούργια της ψυχική κατάσταση της ελευθερίας, την οποία την πλήρωσε βέβαια από το ρίσκο που ήταν μόνη μες στο σπίτι, αυτό το άδειο και το αισθάνεται, δεν της κολλάνε, της φαίνεται χυδαία και τα κλείνει. Και κοιμάται τελικά ήσυχη. Στο τέλος ανακαλύπτει ένα CD και παίζει μόνο ένα τραγούδι, υπάρχει μέσα στην ταινία. Υπάρχει από τον Leonard Cohen μια διασκευή του Βασιλικού, που τη βάζει και την ακούει και ακούει το κομμάτι έτσι και σκέφτεται μια ταινία όπου εγώ θεώρησα ότι έχω κάνει το ρεαλισμό που υπάρχει στο Σώσαμε πιο μπροστά. Έχω κάνει ένα βήμα στο ρεαλισμό, στο να κάνω στυλ ρεαλιστικό, πιο συνεπές και πιο ακραίο από το Σώσαμε. Το Σώσαμε είχε αρκετό ρεαλισμό, δραματικό ρεαλισμό. Και στο παίξιμο και στα τοπία. Αλλά είχε ένα συναισθηματικό push. Δηλαδή είχε τη μουσική που έσβορφε το συνέστημα από πίσω και είχε και τους μονολόγους που είχαν μια φόρτιση και δόνησε, και ο θεατής έτσι οδηγότανε μέσα από την ηρωίδα, τον έσβορφε συναισθηματικά να μπει στο τρίπ της. Εδώ πέρα είχα πολύ μεγάλη απόσταση, δεν είχα καθόλου μουσική, οποιαδήποτε μουσική ακούγεται στην ταινία δεν είναι μουσική της ταινίας, είναι μουσική που ακούγεται, δηλαδή βάζει τα CD, βάζει αυτό το CD και ακούγεται, δεν υπάρχει καθόλου μουσική. Είχε τελείως ρεαλιστική. Ο λόγος που επέλεξα Super 16 είναι για τον ρεαλισμό. Η κάμερα είναι εκεί, σταματάω να κάνω κοντινά μονοπλάνα, κάνω μόνο μονοπλάνα. Δεν σπάω δηλαδή τη σκηνή. Κάθε σκηνή είναι ένα πλάνο. Η κάμερα γυρίζει έτσι, αλλά για να μην ζαλιζόμαστε στη Trier, κάναμε ολόκληρη μελέτη, γιατί σε 45 τετραγωνικά, που δεν ήταν 45 τετραγωνικά, ήταν 90 τετραγωνικά, γιατί δεν μπορεί ένα συνεργείο θα χωρέσει 45 τετραγωνικά. Εμείς ήμασταν κρυμμένοι από πίσω, αλλά η ηθοποιός κινιόταν μέσα σε μικρά δωμάτια. Πώς η κάμερα θα κινείται τώρα όλα αυτά χωρίς να κόβεις πλάνα, που είναι εύκολο να κόβεις πλάνα. Δηλαδή κάνεις εδώ, την αλλάζεις τέτοια και βάζεις την κάμερα εκεί και το γυρίζεις στον χώρο. Αλλά εγώ δεν ήθελα να κάνω μοντάζ, δεν ήθελα να βάλω μουσική, δεν ήθελα να κόβω τα πλάνα, ήθελα να κάνω μόνο πλάνα. Όχι όμως για εφέ, γιατί υπάρχουν κάποιοι που κάνουν μονοπλάνα και λέω, ωραία το μονοπλάνο που είχε κάνει αυτός. Απλά για να μην καταλαβαίνεις, να είναι όλο πολύ. Για να υπηρετήσω το ρεαλισμό. Αυτό ήταν το στοίχημά μου. Να κάνω μια τελείως ρεαλιστική ταινία. Και έτσι, αυτοί που ξέρουν από σινεμά, και αυτούς εκτιμάω, όχι τους κριτικούς. Υπάρχουν κάποιοι που εκτιμάω σινεμά. Είχα μια βοηθό σκηνοθέτρια που έγινε σκηνοθέτρια αργότερα στο Σώσεμα. Όταν είδα τα 45 τετραγωνικά, μου λέει: τώρα το έκανες. Δηλαδή αυτό που ήθελες, δηλαδή, τώρα το πήγες εκεί που έπρεπε να το πας στο ρεαλισμό. Τα 45 τετραγωνικά γίνανε το 2010. Είχαν αρκετά καλή υποδοχή, αυτό με κράτησε πάλι στην Ελλάδα και μετά έσκασε η κρίση. Αποτέλεσμα της κρίσης είναι η καύση. Θα δείτε το. Δεν ξέρω την κολλήση. Κάτσε ρε παιδάκι, το πάσε. Τι χάρη. Γιατί τι δουλειά έχει εκεί έξω. Και τι στενοχωρούσε. Το να γίνω το θάνατο στο θέαμα φυσικά και με να αποφασίσουμε.
Συμφωνούμε όλοι για κάψη. Όχι. Ωραία, τι προτίμησε. Να τον θάψουμε στον κήπο. Τον κήπο. Ο αδερφός μου θα κηδευτεί χριστιανικά όπως πρέπει. Το αποφάσισα. Συγγνώμη, θα γίνει κανονική κηδεία. Αύριο πρωί. Τι είναι κανονική. Εννοώ με παπά και με κουμπάρο. Και κουμπάρο και κουφέτα. Πώς προέκυψε η κάψη. Εγώ ήμουνα μετά τα 45 τετραγωνικά, ήμουνα στο Βερολίνο και σκεφτόμουν να κάνω τώρα μια βερολίνεσκη ταινία, να κάνω μια ταινία γερμανική. Τα 45 τετραγωνικά είχαν πάει σχετικά καλά, είχα παιχθεί στο φεστιβάλ του Αμβούργου. Λέω εντάξει, τώρα πάμε να κάνουμε μια γερμανική ταινία. Και σκάει η κρίση. Εγώ είμαι στο Βερολίνο και παρακολουθώ τα γεγονότα, παρακολουθώ τι γίνεται και μετά από λίγο συνειδητοποιώ ότι αυτό δεν με απασχολεί. Δεν με απασχολεί καμιά ταινία στη Γερμανία, κανένα θέμα στο Βερολίνο, ούτε υπαρξιακό δράμα, τίποτα. Αυτό είναι που με απασχολεί. Λέω, αφού αυτό με απασχολεί, πρέπει να ασχοληθώ με αυτό. Παίρνω, λέω, ωραία, πρέπει να πάω εκεί επιτόπου να δω τι γίνεται. Παίρνω την πρώτη φθηνή πτήση και κατεβαίνω στο Σύνταγμα, στο πανηγύρι των Αγανακτισμένων. Κάθομαι εκεί, βρίσκω κόσμο, συζητάμε, μελετάμε, ξαναγυρνάω στο Βερολίνο και δεν ξέρω σε ποια στιγμή μου έσκασε η ιδέα. Λέω, μου ήρθε μια πολύ απλή ιδέα στην αρχή, ότι κάποιοι θέλουν να θάψουν κάποιον και δεν μπορούν να συμφωνήσουν πώς να το θάψουν. Μου ήρθε αυτή πολύ απλή ιδέα, λέω αυτό και λέω α, τι ωραία, και αυτός σαπίζει, είναι μέσα στο σπίτι και σαπίζει και μυρίζει και είναι και ζέστη και γίνονται και φασαρίες, δηλαδή βάλε και ένα τοπίο φασαρί. Και λέω α, ωραία, λέω, μου αρέσει, θα το κάνω λίγο μακροκομωδία, θα το δουλέψω προς αυτή την κατεύθυνση. Και αλλά εκεί που άρχισα το γράφω, λέω, αυτό όμως θεατρικό δεν είναι, δηλαδή είναι θεατρικό, δηλαδή μπορώ να το κάνω θεατρικό. Εγώ ήμουν ψημένος με το θέατρο, γιατί παρακολουθούσα και δεν είχα σκεφτεί ποτέ να κάνω θέατρο, αλλά λέω, γιατί να μου το δοκιμάσω να το κάνω θεατρικό, να το δοκιμάσω να το κάνω θεατρικό. Και λοιπόν βρίσκω αυτή την ομάδα των ηθοποιών και το κάνουμε παράσταση στο θέατρο Όλβιο, όπου πήγε πάρα πολύ καλά και όλοι λέγανε αυτό θα μπορούσε να γίνει μια πολύ καλή ταινία. Οι ηθοποιοί όταν τους είχαν δώσει να το διαβάσουν το κείμενο, επειδή έχει ακριβώς τον ίδιο ρεαλισμό, έχει πάρα πολύ ρεαλισμό, ο τρόπος που μιλάνε, υπάρχει μια πολύ αφυσική κατάσταση, όπως δηλαδή υπάρχει μια μπουνιελική κατάσταση, όπου στο Μπουνιέλη στο φάτσιμα της ελευθερίας είναι κάποιοι που ξαφνικά δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι, αλλά σαν να υπάρχει ένα φανταστικό στίχο που του κρατάει όλου κλεισμένου. Το τι κάνουν όμω όταν είναι μέσα κλεισμένοι στο δωμάτιο είναι όλα πολύ ρεαλιστικά. Υπάρχει ένα σουρεαλιστικό ότι δεν μπορούν να βγουν από εκεί και πέρα. Από εδώ και πέρα όμω είναι τελείω ρεαλιστικά. Εγώ όμω το έκανα τελείω ρεαλιστικό, γιατί είναι, πραγματικά δεν μπορούν να συμφωνήσουν πώ να το θάψουμε. Αυτό συνεχίζει και σαπίζει και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Και στου οποίου έδωσα την οδηγία ότι θα παίζετε με τον τρόπο ότι εσείς είστε σε ένα δωμάτιο και κάποιος είναι απ' έξω και σας βλέπει. Πώς εσείς βλέπετε κάποιους που συζητάνε, είναι δίπλα στην κουζίνα κάποιοι που μιλάνε. Και εσύ περνάς από δίπλα και κάθεσαι στην κουζίνα, οι άλλοι συζητάνε μέσα στην κουζίνα και κάθεσαι και τους βλέπεις στην κουζίνα πώς μιλάνε. Θέλω να είσαι τόσο πολύ φυσική, όπως περνάς απ' έξω και είναι ο μπαμπάς με τη μαμά σου, το θειό σου και μιλάς στην κουζίνα. Είσαστε πάρα πολύ φυσικοί. Αυτή ήταν η οδηγία που είχα δώσει. Ματίδα είναι η μέθοδο Στανισλάφσκι αυτή. Η κόρη μου μελετάει το Στανισλάφσκι τώρα, που προσπαθεί να δώσει οδηγίες στο οποίο να είναι φυσική και το συζητούσαμε χθες. Εγώ έχω τη δική μου μέθοδο, αλλά μοιάζει με το Στανισλάφσκι. Και έτσι είχα επίσης την τύχη να έχω φοβερούς τοπίους που ταιριάζουν στους ρόλους, κάνουν πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει πάρα πολύ φοβερή πλάκα, δηλαδή το τι γέλιο απέφτει στις πρόβες με αυτή την παρέα δεν συζητιέται και μαζευόμαστε για να το
για να το ανεβάσουμε. Το ανεβάσαμε λοιπόν στο θέατρο και τι συμβαίνει μετά, αφού το υποβάλλω στην ΕΡΤ. Ήταν όταν τελείωσε η παράσταση, η ΕΡΤ είχε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης ταινιών που είχα πάρει λεφτά και 45 τετραγωνικά. Το υποβάλλω λοιπόν στην ΕΡΤ, έτσι το θεατρικό, το γράφω σαν σενάριο κινηματογραφικό, το υποβάλλω στο πρόγραμμα χρηματοδότησης κινηματογραφικών ταινιών και εγκρίνεται. Εγκρίνεται λοιπόν, εγώ είχα γυρίσει στο Βερολίνο, εγκρίνεται η ταινία, γυρίζω πίσω στην Αθήνα, τους μαζεύω τους ηθοποιούς, πάμε να το κάνουμε, θα πάρουμε τα λεφτά, υπογεγραμμένα συμβόλαια από την ΕΡΤ και κλείνει. Yeah. Μαύρο. Δηλαδή που πάνω ωραία ήταν, πάμε. Και κλείνει η ΕΡΤ. Λοιπόν, είναι περίοδο. Υπάρχουν κάποιες ταινίες όπως ο Θείας του Στεγκελόπουλου, την έχουν κάνει κι άλλοι, όπως στην Κίνα. Κάνουν τώρα ταινίες ιστορίες οικογένειας ή που δείχνουν την ιστορία της οικογένειας και παράλληλα συνδέουν διάφορα ιστορικά γεγονότα που τους επηρεάζουν πάρα πολύ. Και τώρα είναι σαν να λέω την προσωπική μου ιστορία, αλλά συμβαίνουν διάφορα ιστορικά γεγονότα. Κλείνει η ΕΡΤ λοιπόν, ιστορικό γεγονός. Κλείνει η ΕΡΤ και εκεί βρίσκομαι στην εξής θέση, ότι πάλι λέω δεν παίζεται η Ελλάδα, ξανά δεν γίνεται παιδιά, πάμε να κάνουμε πλέον αυτό που λέγαμε μια βερολινέζικη ταινία. Τότε αρχίζω και συνεργάζομαι με την Κατερίνα και τη γυναίκα μου πίσω για να κάνουμε μια ταινία. Εν τω μεταξύ, μέχρι να βρούμε τρόπο να κάνουμε την ταινία, να κάνουμε, ξανανοίγει ΕΡΤ. Έχουν υπογράψει αυτό το συμβόλαιο. Και τους αναγκάζουμε να το αποδεχτούμε το συμβόλαιο που είχαν υπογράψει, να εγκρίνουν τα λεφτά. Και έτσι γυρίζω με αυτά τα λίγα τα λεφτά και έδωσε κάποια λίγα το κέντρο που γράφει. Ήταν πολύ λίγα λεφτά, αλλά δεν ήταν δύσκολο. Γιατί ήταν ένα, πήραμε ένα παλιό νεοκλασικό, το πήγαν ψιλοερήπιο, μπήκαμε μέσα, δεν κινδυνεύουμε να πέσουμε, αλλά φτιάξαμε όλο το χώρο στα στούντιο, μπήκαμε μέσα με τους τοπιούς, τους ξέρανε τους ρόλους και γυρίσαμε την ταινία σε πολύ λίγο χρόνο, δηλαδή μέσα σε τρεις εβδομάδες. Ο συνήθως χρόνος μιας μέσης παραγωγής είναι 8 εβδομάδες, σε τρεις εβδομάδες το είχαμε γυρίσει. Και εκεί επίσης επέλεξα ένα τελείως διαφορετικό στυλ, πάλι μονοπλάνα, αλλά με πολύ μεγαλύτερη απόσταση, από πίσω η κάμερα, θεατρικό γυρίσμα και δεν ήθελα καθόλου να υποκριθώ ότι αυτό ήταν ένα θεατρικό που έχει γίνει. Δηλαδή ήθελα να είμαι πολύ στα ίσα και να το δείξω στα ίσα με τους τοπίους που παίζουν και η κάμερα ξεκινούσε πάντα, έτσι υπήρχε ακριβώς ένα τέτοιο περβάζι, η κάμερα ξεκινούσε από τα γενικά πλάνα σαν θέατρο, έδειχνε το περβάζει και μετά μπαίνε μέσα. Και είχαμε βρει ένα μηχάνημα που λέγεται Dolly και αυτή κάνει πολύ σύνθετες κινήσεις και κάνει τις σύνθετες κινήσεις χωρίς να τις καταλαβαίνεις. Δηλαδή κάνει, η κάμερα μπορεί να γυρίζει παντού χωρίς να το καταλάβεις και γυρνούσε γύρω-γύρω γιατί. Το περισσότερο γύρω είναι γύρω από ένα τραπέζι. Το οποίο τραπέζι κατασκευάστηκε ειδικά γιατί δεν μπορούσαμε να βρούμε ακριβώς αυτές τις διαστάσεις του τραπεζιού που θέλουμε. Και έτσι κάναμε αυτή την ταινία την καύση. Εν τω μεταξύ, η ιστορία με το Βερολίνο, η πρώτη μας απόπειρα να κάνουμε ταινία, απέτυχε. Είχαμε μια παραγωγό που θα σας κάνουμε την ταινία και τελικά δεν την έκανε και μείναμε στον αέρα. Και ήμασταν με την Κατερίνα και μια ομάδα ηθοποιών που είχαμε βρει και τότε λέω ωραία, επειδή αυτή η ταινία είχε να κάνει πολύ με την σκοτεινή πλευρά του Βερολίνου, τη σκοτεινή, όχι την dark βαριά, τη διασκεδαστικά της νύχτας, αλλά πίσω από τα φώτα, το underground Βερολίνο, και είχαμε γνωρίσει πάρα πολύ τον κόσμο του Βερολίνου και τη μοναδικότητα αυτής της πόλης στον τομέα του night out, το θεώρησα εγώ όπως και κάποιοι άλλοι πολύ σημαντικό, επειδή δεν έχει γίνει άλλη ταινία σε ένα τέτοιο περιβάλλον, να τολμήσω να μπω σε ένα περιβάλλον που δεν έχει μπει κανείς ποτέ και βρήκαμε τρόπο να μπούμε σε αυτό το περιβάλλον και να γυρίσουμε την επόμενη ταινία που λέγεται Night Out. Είναι στα αγγλικά. Let's party! We're the dream team. Do you want
Where are you from? Can I come? Yeah, sure. If you've got the right outfit, yeah. Sorry? We can play and have fun and no fear. He's so beautiful. Who is the father? No, it's like 5 months ago. It's not me. Please. Aww. That's not me. But do you remember who you were fucking? No, would you? So now you have to get undressed. I'm sorry. Hey! You were with them, right? No. You're gonna buy? Yes. Αυτά. Δεν κάνω comments για αυτά, παιδιά. Είναι άλλο πράγμα. Τώρα νομίζω μπορούμε να περάσουμε σε... Έχει διανομή στη Βόρεια Αμερική, παίζεται τώρα, θα παιχτεί την Πέμπτη, αρχίζει στην Αθήνα, στο Σινεμά Στούντιο θα παίζεται. Είχε παιχτηθεί στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Αυτό που είδατε. Το κατάλαβα. Δεν έχω να πω τίποτα. Ξέρω ότι υπάρχει μια φίλη της κόρης μου που πήγε στο Βερολίνο, είναι εκεί τώρα κάνει το πτυχιακό. Είπε ότι δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρεις ναρκωτικά. Παίρνουν όλοι στις εξόδους τους, παίρνουν διάφορα... Τώρα αλήθεια ψέματα δεν γνωρίζω. Υπάρχει μια ελευθερία όσον αφορά αυτό το κομμάτι και ότι είναι ένα πάρα πολύ σύνηθες. Δεν θεωρείται κακό αυτό, αυτός ο τρόπος ζωής. Δεν ξέρω αν τα ναρκωτικά είναι το πιο χαρακτηριστικό. Όχι, καταλάβατε. Ναι, αλλά είναι μια πόλη πάρα πολύ ανοιχτή, πάρα πολύ ανοιχτή και... Έχει αυτό που λέμε εναλλακτική σκηνή που από ό,τι μου έχουν πει δεν υπάρχει πια ούτε στη Νέα Υόρκη ούτε στο Λονδίνο, ούτε δηλαδή όλα αυτά έχουν συντηρητικοποιηθεί. Το Βερολίνο έχει κρατήσει και αυτό πουλάει στην πραγματικότητα και μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή έρχεται για Σαββατοκύριακο στο Βερολίνο, έρχονται από απίθανα μέρη. Έρχονται μόνο και μόνο για να ξεδώσουν. Να ξεφύγουν, έχει αυτό το χαρακτηριστικό αυτή τη νύχτα. Εγώ τη σχέση έχω με αυτό, προτιμού πάει σαν χαρακτήρα. Αυτό που με ενδιαφέρει θεματικά είναι το διαινυσιακό στοιχείο. Mm. Δηλαδή το στοιχείο που τρυπάρεις και φεύγεις και τα κάνεις όλα. Ήθελα να δώσω αυτό το στοιχείο και τη μόνη συνάφεια που έβρισκα κινηματογραφικά είναι με κάποιες ταινίες του Φελίνη, με δύο συγκεκριμένα. Η μία είναι το Dolce Vita, που είναι και εκείνο μία νύχτα, που είναι μία νύχτα, δηλαδή έχει κάποιες αναλογίες. Μία νύχτα, βέβαια εκεί έχει έναν ήρωα, τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, που τριγυρνάει έτσι μέσα στη νύχτα, δηλαδή ξεκινά από ένα απόγευμα μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Αλλά δεν έχει σενάριο, είναι πολύ χαλαρό, δηλαδή στην πραγματικότητα είναι μία διαδρομή που συναντάει διάφορα πράγματα μέχρι που... Και βλέπουμε τη νύχτα της τότε Ρώμης, όπως την είδε ο Φελίνη, ο επαρχιώτης, όπως την είδα εγώ, ο επαρχιώτης σε σχέση με το Βερολίνο. Το ότι είμαστε ξένοι και ερχόμαστε από παντού, και τα βλέπουμε και πιο καθαρά. Δηλαδή, βλέπουμε το ιδιαίτερο που έχει αυτή η πόλη. Και το άλλο είναι το σατυρικό του Φελίνη, που έχει τη σκηνή που μπαίνει αυτός μέσα εκεί στις κατακόμβες και γίνεται χαμός και το δείχνει όλο. Βέβαια, αυτός το σκηνοθέτησε, εμείς το βρήκαμε έτοιμο. Αυτό δεν σκηνοθετείται. Εμείς μπήκαμε σε κλαμπ το οποίο δεν μπαίνει κάμερα.
Δηλαδή εκεί δεν σε ψάχνουν, δεν μπαίνει τίποτα, δεν μπαίνει καν με ρούχα, δηλαδή δεν μπαίνει κάμερα. Εμείς μπήκαμε σε ένα τέτοιο χώρο, δηλαδή αυτά τα σκηνικά δεν στείνονται, εκτός αν έχεις 500 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η ταινία δηλαδή, αν κοστολογούνταν όπως κάθονται με το χαρτί και το μολύβι και κοστολογούν και πληρώνουν την κομπάρση, τα σκηνικά, ο χώρος νοικιάζεται, θα ήταν μια ταινία πανάκριβη. Και την κάναμε με ελάχιστα λεφτά. Με ιδιώτες, επενδυτές κτλ. Δεν είχε αλμοβαρικά στοιχεία. Αν έχει. Αλμοβαρικά. Αλμοβαρικά. Εγώ δεν. Περισσότερο αλμοδοβαρικό είναι το Η Αγάπη είναι Ελέφαντας. Και αισθητικά, δηλαδή είχε ένα kit το Η Αγάπη είναι Ελέφαντας. Αυτό έχει λίγο σε κάποιες τα γκέι και έχει και κάποιους. Γιατί έχει και μια παρέα που είναι οι γκέι καλερίστες που παίζουν λίγο αλμοδοβαρικά. Έχουν αυτό το αλμοδοβαρικό, αλλά. Το στοιχείο το ομοφιλοφιλικό το παρουσιάζεται πάρα πολύ συνήθως. Η πιο straight μέσα στην ταινία είναι το ζευγάρι των γκέι. Όλοι είναι τρελοί, αυτή είναι η πιο straight με το παιδάκι που έχουν. Είναι η μόνη που είναι η πιο οικογένεια από όλους. Κάνω μια ανατροπή. Αυτό και είναι πάρα πολύ, δηλαδή, το αντιμετωπίζω πάρα πολύ φυσικά και ήταν μια ευκαιρία και εμένα να εξοικειωθώ με πάρα πολλά πράγματα που να κάνει, το να κάνει μια διαδρομή από τη Βέρεια του 59 που γεννήθηκα εγώ και να βρεθείς στο Βερολίνο του 2019 και να μπορείς να χωνέψεις πολιτιστικά το άλμα που μπορεί από τα αυτά που έχεις στο μυαλό σου και πιθανόν εδώ να αρχίσουμε να μιλάμε. Για να βρεθείς εκεί και να το εισπράξεις αυτό, δεν είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουμε όλοι μας μέσα πράγματα που όσο και να νομίζουμε ότι είμαστε έξυπνοι και έχουμε αναπτυγμένη κριτική σκέψη, δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Δεν μπορούμε, δηλαδή, δεν μπορεί να κάνεις βήματα να τα δεχθείς. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, την πλευρά των ομοφιλόφιλων, των γκέι. Το να είμαι παρέα με γκέι, έτσι, αγκαλιά, καταλάβεις, δηλαδή, και να βρίσκομαι σε σχέσεις, σε σκηνές ερωτικές τους και να τις τραβάω και να είμαι πάρα πολύ άνετα με αυτό. Το να το κάνεις αυτό, από ξεκινούσα με τη Βέρεια, το να βρεθείς σε αυτό το σημείο, είναι τεράστιο άλμα. Ένιωθα δηλαδή, όχι μόνο από αυτή την ταινία, ειδικά μέσα από το Βερολίνο, ένιωθα πολλά φράγματα που νόμιζα ότι τα είχα ξεπεράσει και τα είχα ακόμη να πέφτουν σιγά σιγά. Δηλαδή πέφτανε διάφορα πράγματα που μόνο δεν ξέρω πώς. Δηλαδή είναι τεράστιο άλμα να βρεθείς εκεί μέσα, σε αυτούς τους χώρους και να ξεπεράσεις διάφορα που μπορεί να σε εμποδίζουν ή προσλαμβάνουσες ή τρόποι που, ή τρόπους που έχεις να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα. Και τώρα να σας πω το εξής μυστικό που το έλεγα στη γυναίκα μου. Θα σας πω το εξής μυστικό που έχει σχέση με αυτό με το ας πούμε τους ομοφιλόφιλους. Εγώ συνειδητοποίησα το εξής. Αυτές είναι οι 5 ταινίες που έχω κάνει, οι μεγάλου μήκους, που είναι καλές, κακές, σε κάποια είναι καλές, σε κάποια κακές, κάποιες είναι πιο καλές από τις άλλες. Εγώ λοιπόν αυτές τις ταινίες δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι καλή, ποια είναι κακή, ποια είναι καλύτερη από την άλλη, δεν μπορώ να καταλάβω ποια ταινία που χάνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή έχω τέτοιες ταυτίσεις με αυτά τα έργα που με έχει προβληματίσει και το συζητούσαμε ενώ ερχόμασταν στη Βέρεια. Και λέω ρε Κατερίνα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή μου λένε, γράφουν κριτικές, μου λένε κριτική, μου λένε πράγματα, μου κρίνουν τις ταινίες μου. Εγώ, δηλαδή η κριτική είναι εδώ έξω, την ακούω, δεν μπαίνει μέσα. Λέω ναι, έχεις. Ναι. Και να το λέει αυτός που πρέπει να έχει δίκιο. Ναι. Δεν ήταν αυτό, δεν ήταν τόσο καλό. Εγώ όμως δεν καταλαβαίνω. Αλλά έχεις μια άποψη για το έργο των άλλων. Αυτό είναι το άλλο. Όταν βλέπω εγώ μια ταινία που έχω δει ένα σκασμό σινεμά, με το που ξεκινάει μια ταινία, στα 5 λεπτά έχω καταλάβει πού το πάει. Μπορώ να την αξιολογήσω αμέσως. Είναι 10 με τόνο, μείον κάτω από το πάτωμα, πάνω από το πάτωμα. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι ειδικά το σινεμά το ξέρω τόσο πολύ καλά, που σπάνια μπορώ να με διαφυγεί. Είμαι σαν κριτικός τέχνης που βλέπεις μια αφηρημένη ζωγραφική και λες τώρα αυτός γιατί αξιολογεί αυτό καλό και το άλλο κακό, ή στη μουσική, γιατί αυτό το βιολί παίζει έτσι. Είναι τόσο ξημένη. Ειδικά στον κινηματογράφο, στη μόνη τέχνη, τόσο πολύ εξημένη πια η κριτική μου και επειδή έχω δουλέψει και έχω δει πάρα πολύ σινεμά, που δεν νομίζω ότι μπορώ να ξεγελάσει ταινία. Να μην την καταλάβω τι είναι. Και καταλαβαίνω μέσα στα λάθη και μπορώ να πω και μετά, εάν το είχε κάνει εκείνο το σημείο, ρε παιδί μου, το χάσε σε εκείνο το σημείο και είμαι σίγουρο ότι αυτό είναι. Στου άλλου βλέπω. Σε μένα δεν μπορώ να δω Χριστό. Δεν μπορώ να δω τίποτα. Δεν μπορώ καλύτερα. Να
Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά εδώ λοιπόν είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα. Είναι ότι έχω αρχίσει και πιστεύω ότι λειτουργούμε, αυτό που λέμε, υπάρχουν δύο μηχανισμοί, η ταυτοποιητική και η διακριτική μηχανισμή. Δηλαδή υπάρχει ένας μηχανισμός που διακρίνουμε τα πράγματα και με κάτι που το οποίο ταυτιζόμαστε, και αυτό είναι περισσότερο ψυχολογικό. Δεν, το μυαλό όμως, δίνουμε πολύ μεγάλη βάση στο μυαλό, δεν λειτουργεί πάντα, η οξύνια δεν είναι πάντα αρκετή να ξεπεράσει τις ταυτοποιήσεις τις ψυχολογικές που έχουμε. Δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Δηλαδή τώρα να πετάξω μια βόμβα, να σας πω για τη Μακεδονία, αν είναι ελληνική ή όχι, οι περισσότεροι εδώ πέρα δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε. Εγώ το ξεπέρασα. Αλλά θα κλείσω την παρένθεση. Είναι κάτι ανάλογο για να καταλάβετε πού, δηλαδή δείχνω τα ψήγματα. Η Καύση το έθεσε αυτό το θέμα, είναι η πιο πολιτική μου ταινία και η πιο βαθιά ταινία, που και εκεί δεν μπορώ να τη θίξω σε ένα περιβάλλον που είναι δίπλα στην κυριότητα, κάνω πολύ βαθιά κριτική. Πιστεύω ότι ο λόγος της καθυστέρησης της ελληνικής κοινωνίας είναι το ψέμα απέναντι στην πίστη που έχει. Εκεί θίγω και αυτό το λέω Καύση σε σχέση με το... Γιατί αυτό που θέλουν να θάψουν είναι ο άθεος. Πώς θα το θάψουμε αυτόν τον άθεο? Τι θα σεβαστούμε, παράδειγμα? Και τι θα κάνουμε? Ποιος αποφασίζει για αυτό το πράγμα? Και πού είμαστε ειλικρινείς, σε ποια πίστη? Εκεί εγώ έστησα και εκεί θεωρώ την ψυχή του ελληνικού, της ελληνικής αδυναμίας εξέλιξης πνευματικής και εγκεφαλικής και διανοητικής, που κρύβεται σαν ένας πυρήνας που εμποδίζει την κριτική σκέψη και κατά συνέπεια και την πράξη. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα στομώνει ο εγκέφαλος και η πράξη από αυτό, και γίνονται οι βλακίες που γίνονται, που φτάνουν μέχρι το μάτι, φτάνουν μέχρι παντού. Χωρίς να σημαίνει ότι οι άλλοι λαοί δεν έχουν τα δικά τους θέματα, έτσι. Λέω, πού εντόπισα εγώ το ελληνικό? Οι Γερμανοί μπορεί να έχουν άλλα θέματα. Τώρα, στην ταινία σας, τελειώσαμε. Η αγάπη είναι ελεύθερος. Έχω δει έτσι τις άλλες πολύ ιδιαστικά, αλλά έχω δει δύο ταινίες σας πολύ προσεκτικά. Το Σώσεμα και το Η αγάπη είναι ελεύθερος. Αυτό το θέμα που διαλέξατε για την αγάπη μου δημιουργεί την εντύπωση, εγώ πριν να δω την ταινία είπα δεν πιστεύω ότι υπάρχει αγάπη. Λοιπόν, ότι για μένα, ας πούμε, η μοναδική αγάπη που υπάρχει, όσο και φαίνεται σκληρό, πραγματικά δυνατή, είναι η αγάπη της μητέρας προς το παιδί. Μέσα στην ταινία μπορείς να μην θέλατε να το δώσετε, αλλά εγώ το προσέλαβα αυτό το πράγμα. Ίσως το μετέφρασα, δηλαδή. Δεν ξέρουμε αν είναι αγάπη, ας πούμε, η επιθυμία, το πάθος, δηλαδή ειδικά για το, βλέπουμε τις σχέσεις τις ανθρώπινες, για τον άνδρα, για τη γυναίκα. Τελικά τι πιστεύετε, υπάρχει αγάπη ή είναι το εγώ μας αυτό που μας κυριαρχεί και τα πάθη μας? Υπάρχει, τουλάχιστον από το δική σας πλευρά και από το δικό σας φύλλο. Ο τίτλος είναι λιγάκι απατηλός, γιατί η αγάπη είναι κάτι άλλο. Ο αρχικός τίτλος, εγώ το είχα πει στα αγγλικά, love is an elephant. Ο έρωτας. Και εκεί πέρα η παραγωγή είπε, ο έρωτας είναι ελεύθερος, δεν ακούγεται καλά, δεν κάνουμε η αγάπη. Και έτσι ταιριάζει και σωστή χώρα στην παραγωγή. Είναι λίγο παραπλανητικό. Δεν μιλάει για την αγάπη ταινία, μιλάει για τον έρωτα. Και μάλιστα γιατί, για μια πλευρά του έρωτα. Ή μάλλον για τον έρωτα. Αυτό τον έρωτα μιλάει. Δεν είναι για την αγάπη. Δεν είναι. Ο τίτλος δεν αντιπροσωπεύει. Πολύ σωστά. Να, αυτό ας πούμε το έχω καταλάβει. Κριτική, κατάλαβα. Και στο Σώσεμε, η γυναίκα αυτή βέβαια είναι, βλέπω, βέβαια, εντάξει, ασχολείστε με ένα άτομο το οποίο είναι... Δηλαδή, πέφτει σε παγίδες διαρκώς. Στην αρχή είναι ένα πολύ ευαίσθητο άτομο, υπάρχει και μια πίεση μέσα στην ταινία σας, στη συγκεκριμένη. Γιατί πηγαίνει ποτέ ένα λάθος στο άλλο, ποτέ ένα λάθος στο άλλο. Καμιά φορά αυτό το πράγμα φαίνεται ότι δεν είναι ρεαλιστικό, δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε, μια γυναίκα που έχει πάθει το ένα, παθαίνει το άλλο και συνεχίζει με τον ίδιο αυτοκαταστροφικό τρόπο να οδηγείται σε αυτό. Αυτό έχει να κάνει, ήταν αφορμή η γυναικεία φύση, η γυναίκα, είπατε από τη φίλη σας πιο πολύ. Όχι, νομίζω ότι μερικές φορές μπορεί να σε πηγαίνει, να σε πατάει. Μπορεί να σε πατάει το ένα με το άλλο, σε χτυπάει. Εγώ ήθελα απλά, και ο λόγος το επέλεξα για αυτή τη
σειρά, πάει να πάρει ανάσα, ξαναχτυπιέται, πάει να πάει. Ναι. Είναι για να σπάσει το εγώ, να ζητήσει το θέμα μου, ναι, δεν ήταν, είναι το σώσεμε. Πολύ ωραία. Δηλαδή πώς φτάνεις, εκεί που νομίζεις, αφού τα έχεις κάνει όλα, το έχεις παλέψει και πια, δεν μπορείς. Πού ζητάς να σε βοηθήσουν. Αυτό ήθελα να πω, η ανάγκη και να ζητήσεις μόνο σώσεμε, να το πεις. Αλλά πότε το λες το σώσεμε, όταν έχεις κάνει τα πάντα και πια. Δεν γίνεται, σώσεμε. Και τότε μπορεί και να σωθείς. Εκεί ήθελα να φτάσω την ηρωίδα, πάνω στην ανάγκη της βοήθειας για τη σωτηρία. Ότι βοηθάμε. Σώσε με και μπορεί και να σωθείς. Πες το. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι τώρα. Η βραδιά είναι σημαντική και για άλλους λόγους. Ο Στράτος είναι εδώ, είναι εδώ με το έργο του, είναι με την παρουσία του. Και έχουμε και τη χαρά να φιλοξενούμε, να βρίσκονται κοντά μας, να μας τιμούν και κάποιοι παλιοί φίλοι και κάποιοι παλιοί δάσκαλοι. Και συζητώντας νωρίτερα με τον κύριο Σεβαστό, κύριο Διαδαφυλλίδη, που η σχέση με το Στράτο, όπως και με τα υπόλοιπα παιδιά εκείνης της χρονιάς, ήταν σημαντική και το καταλαβαίναμε και εμείς τότε που ήμασταν σε άλλα τμήματα βέβαια και ζούσαμε διαφορετικά τη σχέση με άλλους καθηγητές. Αν θέλετε, κύριε Ηλία, να μας μεταφέρετε έτσι κάποιες μνήμες από τα παλιά που θα είχαν κάποια σημασία και σου εξηγήσουν και... Κάτι για το Στράτο των Ρωμανών. Εγώ θα πω ότι ο κύριος Τεταφυλλίδης ήταν για μας οάση. Πνευματική, μέσα στα τσιμεντένια κτίρια. Αλλά δεν είμαστε στη Σιμεντένια εδώ, δεν νομίζω. Ναι, λίγο εδώ δεν είμαστε. Ναι, τρίτη. Α, στην Τρίτη. Στα Σιμεντένια, και εγώ θυμάμαι πάνω είμαστε. Ναι, ναι, σου πω. Μια οάση πνεύματος ήταν. Και μας κάτσε ζωντανός όλη την τάξη. Είναι λίγο υπερβολικά, αλλά δεν πειράζει. Εγώ είχα την τύχη, εγώ ήμουν εκείνα τα δύσκολα χρόνια της Χούντας, εδώ στη Βέρεια, υπηρετούσα. Και μου έτυχε να έχω ένα τμήμα με μια σαρανταριά, θυμάμαι περίπου, αγόρια. Σε πρακτικό. Πρώτη φορά έμπαινα σε πρακτικό τμήμα αγοριών που μου άρεσε. Γιατί με τα αγόρια πάντοτε μιλάμε, πώς λέμε, ευθέως. Ευθέως. Και δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτε, δεν ξέρουμε να κάνουμε καμώματα και τέτοια. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ ήμουν φιλόλογος, δεν μπορούσα να τους απασχολώ με τα αρχαία μου, γιατί ήταν πρακτικό τμήμα. Τα αρχαία τα μετέβαλα σε κοινωνιολογία, σε ιστορία, σε λαογραφία, σε οτιδήποτε άλλο και ξέφευγα από το κείμενο, γιατί καταλάβαινα ότι αν κυνηγάω τους τύπους δεν κάνω τίποτα. Οι τύποι θα ξεχαστούν κάποτε. Και προσπαθούσα να πάρω κάτι, δηλαδή σημαδιακές λέξεις από το κείμενο, η δημοκρατία, ξέρω από το να τ' άλλο, και να κάνω τις απλές εξηγήσεις μου. Μετά όμως με την έκθεση τους κυνηγούσα πολύ, γιατί ήξερα ότι είναι βασικό μάθημα και σε όποια σχολή και να πηγαίνανε θα εξετάζονταν σε αυτό το μάθημα. Ειδικά τώρα για τον αγαπητό εδώ τον μαθητή μου, τον κύριο Τζιτζή, μου έκανε εντύπωση το γράψιμό του. Ειλικρινά, εγώ υπηρέτησα καμιά 25 χρόνια, ύστερα, δεν ξέρω, για λόγους γενικότερους έφυγα, παραιτήθηκα και μου έκανε εντύπωση το κείμενο του. Ήτανε σαν αρχαία τραγωδία. Δηλαδή, συνδύαζε ουσία και ομορφιά. Είχε κάτι κοφτές φράσεις, άφηνε πολλά υπονοούμενα. Καμιά φορά δημιουργούσε σκοτεινές, ασάφειες, για να ξεφύγει, για να αφήσει υπονοούμενα και να βγει, πώς λέμε, στο ελεύθερο πεδίο. Εγώ τα έπιανα όμως αυτά και καταλάβαινα και έλεγα, έχω ένα διαβολεμένο μαθητή και σίγουρα έχει πολύ μέλλον, αρκεί να τον ευνοήσουν οι περιστάσεις. Και αποδείχθηκε ότι έτσι ήταν τα πράγματα. Τώρα, ήθελα πάντα, ναι, είχα και εγώ την επιθυμία να τον δω. Μια φορά είχα μάθει ότι είχε έρθει, αλλά δεν ξέρω, δεν μπόρεσα να τον δω. Αυτή τη φορά λέω θα πάω.
Τώρα γενικότερα δεν ξέρω τι να πω από τις ταινίες τώρα που βλέπουμε εδώ. Νομίζω ότι κινείται στο ίδιο πνεύμα, δηλαδή του αρέσει η ασάφεια, του αρέσει λίγο το απροσδιόριστο, το σκοτεινό, το υπονοούμενο κτλ. Δεν ξέρω τώρα εάν αντιλαμβάνομαι σωστά το πνεύμα των ταινιών του. Νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται η ουσία. Και γενικά τώρα για την, ας πω, για τους ανθρώπους που λέμε, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία ανθρώπινη, εκείνο που κατά κάποιο τρόπο μπόρεσα να συλλάβω με το μυαλό μου, είναι ότι ο άνθρωπος περισσότερο κυριαρχείται και κατευθύνεται από τα πάθη του παρά από τη λογική του. Παρόλο που λέμε ότι είναι λογικό όν ο άνθρωπος και διαθέτει ελευθέρα βούληση και τέτοια πράγματα. Θυμάμαι σαν φιλόλογος από μια τραγωδία του Ευρυπίδη, τη Μύδια. Δεν ξέρω θα θυμάστε τον μύθο που θα είσαι, ναι, είσαι παντρευτεί τον Ιάσονα, είχαν κάνει παιδιά. Αλλά ο Ιάσονας την εγκατέλειψε και λέει «Και μανθάνομεν ή αμέλωδραν κακά, θυμός δε κρήτων των αιμών βουλευμάτων, ως περ μεγίστον αίτιος κακών βρωτής». Μου άρεσαν αυτοί οι στίχοι του Ευρυπίδη και νομίζω ότι εκφράζουν τον άνθρωπο σε όλες τις εποχές και σε όλους τους λαούς. Τι σημαίνουν αυτά? Αυτά που έλεγα προηγουμένως, ότι κυριαρχεί το άνθρωπος από το πάθος, θολώνει η λογική, είναι αδύνατη η λογική να υπερνικήσει το πάθος και σκοτώνει τα παιδιά της επειδή δεν μπορεί να εκδικηθεί με άλλο τρόπο τον Ιάσονα. Και γενικότερα έτσι, αν μπορούσα να πω δύο λόγια για τη σταδιοδρομία μου, προσπαθούσα πάντοτε να συμπεριφερθώ έτσι ώστε, όπως λέει ο Ιμάνουελ Καντ, ένας Γερμανός ιδεαλιστής φιλόσοφος, να προβάλλω όσο μπορώ τον εαυτό μου σαν πρότυπο ανθρώπου, σόφρονα, διαλλακτικού, μετριοπαθούς και αγαθών πάντοτε και σταθερά αγαθών προαιρέσεων προς τον συνάνθρωπο. Και μπορώ να πω ότι δεν έδιρα ποτέ μαθητή μου, ούτε αγρίεψα ποτέ με κανένα. Μπορούσα όμως να τον ελέγχω με το βλέμμα μου, με το κατάλληλο βλέμμα και έβλεπα ότι πράγματι ασκούσα επιρροή επάνω του. Δεν ξέρω τι να πω, έλεγα εάν μπορώ κάποιον να τον βοηθήσω, γιατί δηλαδή η απλή, ας πούμε έτσι, το απλό νόημα της ζωής του ανθρώπου είναι ποιο? Ότι ο καθένας που έρχεται στον κόσμο, άλλος διαθέτει περισσότερη νοημοσύνη, άλλος λιγότερη, άλλος έτσι. Δεν υπάρχει, δηλαδή υπάρχουν πάντοτε τα άτομα, όπως ένας έρχεται ανάπηρος, ας πούμε, ή γίνεται ανάπηρος και πρέπει να τον προσέξουμε. Έτσι και ο μαθητής ο αδύνατος είναι κατά κάποιο τρόπο, έχει μια αδυναμία, μια ατέλεια και πρέπει να τον προσέξουμε περισσότερο. Και πρόσεχα όσο μπορούσα περισσότερο αυτούς που ήταν αδύνατοι. Βέβαια δεν μπορούσα να εκδηλώνομαι, γιατί μπορεί να ζηλεύαν τα άλλα τα παιδιά, να βλέπανε ότι να πάει και τον βοηθάει, ενώ δεν αξίζει, του βάζει 10, να περάσει και τέτοια πράγματα. Αλλά από μέσα μου όμως πάντοτε προβληματιζόμουν να είμαι όσο μπορώ ο σωστός άνθρωπος. Δεν διεκδίκησα τίποτε άλλο παρά να έχω μέσα μου, να έχω βίωμα αρετής και να αγαπώ τους ανθρώπους. Ακόμα και με τα μεγαλύτερα ελαττώματά τους. Έλεγα, αν μπορώ να του κάνω κάποιο καλό, ναι. Αν δεν μπορώ, γιατί να τον βρίσω, γιατί να τον μαλώσω, γιατί να τον δίνω, γιατί να τον τιμωρήσω και ένα σωρό τέτοια πράγματα που αυτά είναι εκτός πεδίου αγωγής. Τέλος πάντων, είστε καλά. Πολύ πρόχειρα και πολύ υπόσμα. Θέλει κανείς να πει, να ρωτήσει κάτι? Εκεί ο Τάσος. Να πω κάτι. Ναι. Εγώ αυτό που θυμάμαι από τον κύριο Τερατλή, τον κύριο καθηγητή μας, είναι ότι μας επαναλάβανε συχνά
αυτό, ότι πρέπει να αμφιβάλλουμε για τα πράγματα. Ναι. Να βρίσκουμε την ουσία με τα πράγματα, να αμφιβάλλουμε για τα επιφαινόμενα. Αυτό προφανώς εννοούσε. Να αμφιβάλλεται για τα πράγματα. Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό βγήκε ο Στράτος έτσι. Υπάρχει ένας φιλόσοφος Γάλλος, ο Ρενέ Ντεκάρτ, στα ελληνικά Καρτέσιος, ο οποίος, στο οποίο η φιλοσοφία ολόκληρη ήταν τρεις λέξεις. Cogito ergo sum. Αμφιβάλλω, άρα υπάρχω. Δηλαδή έλεγε ο άνθρωπος αυτός ότι για όλα αμφιβάλλω. Dubito. Ορίστε. Dubito ergo sum. Dubito σημαίνει αμφιβάλλω. Cogito σημαίνει σκέφτομαι. Cogito ergo sum. Σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Ότι το μόνο για το οποίο δεν μπορώ να αμφιβάλλω είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαι ζωντανός και υπάρχω και σκέφτομαι. Που σημαίνει τι, ότι όλη η αξία του ανθρώπου είναι έγκυται στη δυνατότητά του να κατανοεί, να σκέφτεται και να ερευνά την αλήθεια. Και νομίζω ότι είσαι απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος, γιατί βλέπουμε πού οδηγείται καμιά φορά ο καθένας που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, πόσο δηλαδή απέχει από την πραγματικότητα και πόσο τραγικά, σε πιο τραγικό τέλος φτάνει. Εγώ ναι, πράγματι ασπαζόμουν αυτή την αρχή και προσπαθούσα να τη μεταδώσω και στα παιδιά. Κράτο το σώσε με πού παίχτηκε στο εξωτερικό, γιατί είδα υπότιτλο. Παίχτηκε σε κάτι φεστιβάλ. Σε φεστιβάλ στη Ρωσία, στην Αίγυπτο, Αυστραλία, Καναδά, στο Μόντρεαλ. Σε φεστιβάλ. Είχα δει την ταινία 45 τετραγωνικά. Στην ΕΤ2 κάποια στιγμή, τέλος πάντων. Δεν ήξερα τότε, μάλλον μπορεί να είχα ακούσει το επίθετό σου κτλ. Προφανώς το είχα ακούσει, ότι είσαι Μεριώτη. Και είδα την ταινία και μου έκανε τρομερή εντύπωση, μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ήταν, ναι, τα 45 τετραγωνικά, γιατί ήταν μια ταινία σε σχέση με αυτά που ακούγαμε για τον νέο ελληνικό κινηματογράφο, μια ταινία ρεαλιστική όπως είπες. Που δεν είχε να κάνει με τα υπαρξιακά αυτά, τα περίεργα, ακαταλαβίστηκα και κατανόητα εμπολής και θεώρησα ότι είναι μια ταινία, δεν ξέρω αν ακουστεί βαρύγδοπο, ταξική. Βαθιά κοινωνική ταινία, γιατί αυτή τώρα είναι μια κοπέλα η οποία δουλεύει σε μια δουλειά, σε ένα μαγαζί τέλος πάντων, η οποία είναι αυτό που είπες, που δεν έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, που είναι σε μια παρέα που βλέπουν τα πράγματα πάρα πολύ επιφανειακά κτλ. Και ξαφνικά αυτή η κοπέλα, έτσι, που είναι από αυτή την κοινωνική τάξη, μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, με αυτό το εισόδημα, ας πούμε, γιατί είναι και ταξικό αυτό, που δεν μπορεί, ας πούμε, να μπεγκλωβιστεί από την οικογενειακή, έτσι, σχέση με τη μητέρα της, γιατί είναι οικονομικό το θέμα και είναι βαθιά ταξικό, αν είναι οικονομικό. Λοιπόν, φεύγει να αποκτήσει την ελευθερία της και αυτό προσδιορίζεται μέσα από αυτή εδώ το ρίσκο που λες ότι παίρνει. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, μου άρεσε πάρα πολύ και είπα τότε ότι γίνονται και τέτοιες ταινίες. Δηλαδή ήταν. Πώς το λένε, μία αίσθηση έτσι περηφάνειας, να το πω, δεν ξέρω αν ακούγεται έτσι πολύ μεγάλο. Έχει μια πολύ καλή. Και είχα ακούσει και τα λοιπά και στάθηκα και ότι αυτό, κοίταξε, αυτός ο άνθρωπος που είναι εδώ, ότι γίνονται και τέτοιες ταινίες που έχουν ένα κοινωνικό αντίκρισμα, που έχουν ένα κοινωνικό θέμα που έχει να κάνει με κάποια παιδιά που δεν μπορούν λόγω αυτής της οικονομικής. Δηλαδή μου φάνηκε πολύ πραγματικό και πολύ ωραία δοσμένο. Έχουν γίνει αρκετές ταξικές ταινίες. Δεν ήταν ταξική ταινία, είπα λίγο παρήγορα. Γιατί έχει την. Η Αλεξάνδρα Παναλόγου που παίζει την αφεντική να δεις. Ναι, αυτή δουλεύεις σε ένα μαγαζί στο Κολονάκι με ακριβές τσάντες. Η άλλη την παρακολουθεί με κάμερες πάνω για να μην κάθεται. Ακριβώς. Λέει συνέχεια όρθια και ασχολείται με τη Μύκονο, το σπίτι της στη Μύκονο. Είναι. Στο τέλος δεν μπορείς να δώσω λεφτά, να πούμε, όταν έχει μείνει άφρα. Καλά, λέει εσύ για το σπίτι στη Μύκονο. Και κυρίως κοινωνική, αλλά το είπα τώρα ταξικό για να ακουστεί έτσι λίγο. Λέω μια κοινωνική ταινία. Εντάξει, έχει εκεί τα φοιτητική, είναι και αυτή. Ακριβώς, είναι ταξικά. Άλλο σου κάτι. Οι συμμαθητές πίσω. Οι συμμαθητές. Δεν έχουμε χωρίσει. Δεν έχουμε χωρίσει. Γιάννη και κάτι άλλο τώρα. Δεν θέλω να μάθω. Αυτό που είπε για την αυταξία. Για πες μας. Ερώτηση. Όχι ερώτηση, αυτό που είπε ο Στράτος για την αυτοαξιολόγηση. Νομίζω ότι και σαν σύστημα, ας πούμε, επειδή είμαστε συνάδελφοι με τον Γιάννη, δεν έχουμε ασκηθεί στην αυτοαξιολόγηση. Ασκούμαστε στην αξιολόγηση των άλλων και στην αυτοαξιολόγηση πολύ λίγο ασκούμαστε. Δηλαδή αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο δεν εκπαιδευόμαστε ίσως, γι' αυτό και συναισθηματικά, ας πούμε, επενδύουμε σε πράγματα δικά μας και δεν μπορούμε να τα δούμε λίγο. Εντάξει, είναι και αυτό. Δεν ασκούμαστε όμως σε αυτό αρκετά. Τάσα.
Εγώ αυτό που ήθελα να πω ότι βλέπω σε σένα, Στράτο, είναι το σπιθεροπόρο σου βλέμμα. Αν μου λένε τι είναι ο Στράτος, λοιπόν, είναι το σπιθεροπόρο βλέμμα. Δυσδυτικό, διατριτικό καμιά φορά, πολύ και πολύ ειλικρινές πάντα, δηλαδή καλοπροαίρετο και ειλικρινές, βαθιά ειλικρινές. Αυτό έχω να πω. Μια ερώτηση. Ναι. Τι είναι αυτό που σε έκανε, που σε σπρώχνει στο να κινηματογραφείς, τι είναι ο κινηματογράφος τελικά για σένα. Γιατί φαίνεται, εσύ όπως το λες, ότι δεν γνωρίζω, οι άλλοι γνωρίζουν για μένα, είναι μια σχέση πραγματικά ψυχική, μια διαδικασία ψυχική, την οποία νομίζω υπηρετείς τον εαυτό σου. Δηλαδή, υπηρετείς το να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου με έναν τρόπο και προφανώς διαμέσου του άλλου και είναι ψυχαναλυτική η σχέση, ας πούμε, εγώ, το έργο μου, το ποιος είμαι και το από πού κατανοώ εγώ τον εαυτό μου. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια... Όντως, πραγματικά δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας από μόνοι μας. Αδύνατο. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια, αυτό που προηγουμένως πράγματι τη αυτογνωσία. Αυτή η αυτογνωσία είναι πάντοτε διαμέσου των άλλων. Τώρα, ο κινηματογράφος είναι σε ένα... όντως παίζει αυτό το ρόλο και... Όχι, ο κινηματογράφος για μένα δεν είναι τόσο σημαντικός. Το θεωρώ πάρεργο. Πώς ζεις? Η σχέση με τον κινηματογράφο είναι σχέση πάρεργο. Πώς ζεις? Από τον κινηματογράφο. Από τον κινηματογράφο. Είναι το επάγγελμά μου και είναι πάρεργο. Και δεν έχω γνωρίσει τα... Δηλαδή, η σχέση με τον κινηματογράφο είναι λίγο περίεργη, γιατί όταν έκανα κάποιες... ας πούμε, είναι μια περίεργη σχέση. Γιατί, πέρα το ότι ξεκινάει από τη Βέρη, από το Ολύμπιον, που πήγα μία Κυριακή καταλά και βρεθήκαμε, ενώ πηγαίναμε μετά τους προσκόπους ή κατηχητικό, δεν θυμάμαι. Κάθε Κυριακή είχαμε ή κατηχητικό ή προσκόπους, δεν θυμάμαι. Και πηγαίναμε στο Ολύμπιον 4 η ώρα. 4 η ώρα η καουμπόικα. Και είχαμε γίνει πια 13-14, πηγαίναμε έτσι από την ίδια ομάδα. Και επειδή φαίνεται ήμασταν πάνω από τα 14, δεν ξέρω τι συνέβη, και το Olympian παίζει μία ταινία που οι άλλοι βαριότανε δίπλα, ο Κωστάκης που δούλευε στο λαό και πεθάνει, ο Κωστάκης, ήμασταν παρέα από το Τσερμένι. Πηγαίναμε, νομίζω, όχι, το κατηχητικό, πηγαίναμε. Και παίζει μία ταινία που η άλλη βαριότητα δεν είχε δράσει, δεν ήταν άξιο, δεν ήταν καουμπόιγο και εγώ κοιτάω και λέω τι είναι αυτή η ταινία, τι είναι κάτι διαφορετικό και με τράβηξε αυτή η ταινία. Αργότερα διαπίστωσα ότι ήταν η Βιριδιάνο του Μπουνιουέλ. Ενώ αυτό όμως από τότε έγινε ότι υπάρχει ένα άλλο σινεμά και ενώ μέχρι εκείνη την ηλικία μου άρεσαν αυτά που αρέσουν αυτά τα παιδιά. Μετά άρχισα να αρχίσω να ψάχνω ένα άλλο είδος κινηματογράφο. Τι συνέβη τότε, υπήρχε η στέγη των γραμμάτων και υπήρχε η κινηματογραφική λέσχη. Mm. Και στην κινηματογραφική λέσχη ήταν οι φοιτητές που ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη. Ναζλίδης και τα λοιπά. Εσείς δεν ήσασταν κινηματογραφική λέσχη, ε? Ναι, αυτοί ξεκίνησαν την κοινωνική. Τα παιδιά, οι πολιτικοποιημένοι, διάφορα τέτοια, είχαν κάνει την κοινωνική λέσχη που φέρνανε βέβαια και τις ταξικές και τα λοιπά, αλλά φέρνανε και καλό σίνεμα. Και εγώ δεν ξέρω πώς βρεθήκαμε τώρα. Αυτό το μέσα από τις περίεργες παρέες, πώς βρεθήκαμε τώρα. Εγώ βρέθηκα μέσα στην κοινωνική λέσχη να παρακολουθεί την κοινωνική λέσχη. Η κοινωνική λέσχη καλεί κάποια στιγμή τον Παντελή τον Βούλγαρη. Δηλαδή τι ρόλο έχει παίξει τώρα η Βέρεια, η κινηματογραφική λέσχη και τη στέγηση γραμμάτων και φαντάζομαι πόσο ανάλογο τρόπο παίζουν αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν σήμερα για τα παιδιά εδώ. Έτσι. Δηλαδή οι ομάδες που συμβαίνουν εδώ, το πόσο καθοριστικές είναι. Γιατί άμα δεν υπήρχε κινηματογραφική λέσχη,
Αν δεν έκανε το λάθος το Λίμπε να φέρει Βεριδιάνα την παίξει 4 ώρα Κυριακή μεσημέρι κατά λάθος. Για άλλο λόγο την έφερε. Για άλλο λόγο θα είναι. Α, ναι! Βέβαια. Μπράβο, το πες. Βέβαια. Πήγα στην κοινογραφική λέση, έρχεται το Παντελής ο Βούλερης. Ποιο λόγο, που μάθουμε κι εμείς, ενώ. Γίνει γυμνό. Έρχεται ο Παντελής ο Βούλερης και εγώ ήμουν έτσι, όπως λέει και ο Τάσος, έτσι ο Παντελής του Βούλερη, δίπλα. Και μου λέει αυτός, εσύ ποιος είσαι, και του λέω, α, αυτό και λοιπά. Και μου λέει, άμα έρθεις Αθήνα, και του λέω, θέλω να πάω Αθήνα, δεν θέλω εδώ, θέλω να περάσω Αθήνα, άμα θέλεις Αθήνα, άμα έρθεις Αθήνα, πάρε με τηλέφωνο και μου δώσε το τηλέφωνο του. Εγώ τότε ήμουν 16, πέρασα στην ΑΣΟΕ, ήμασταν μαζί με τον Αντώνη, στην ΑΣΟΕ και στο δεύτερο έτος πήγα στο Πανεπιστημίο τη θεατρική ομάδα, στην Ήριδα, που ήταν στην Ιπποκράτος, εκεί πέρα. Πήγα εκεί και ακούω ότι κάνει μαθήματα ο Βούλγαρης. Και πήγα στην κοινογραφική ομάδα εκεί πέρα, ξαναμίλησα με τον Βούλγαρη, ήμασταν από κοντά, γιατί με θυμήθηκε αυτός, α, σε θυμούμαι, μου είχες πει να θα μου στείλεις ροδάκινα και θα μου τάξεις. Γι' αυτό μπορεί να σου δώσει λεφτά. Ναι. Και από εκεί πέρα λοιπόν βρήκα μια επαφή σιγά σιγά με το σινεμά, πήγαινα συνέχεια στην κινητενιοθήκη στο Κολωνάκι, στην Κανάρη και καθόμουνα, δηλαδή βαριόμουνα τα οικονομικά και πήγαινα εκεί πέρα από τις 4 η ώρα μέχρι τις 12 και έβλεπα 4 ταινίες τη μία. Είδα Μπέρκμαν, είδα πράγματα που μου ήταν παντελώς άγνωστα, η κινητενιοθήκη δούλευε φουλ, πήγαινε ο κόσμος, ήταν η εποχή που ο κόσμος πήγαινε σινεμά, που το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης ήταν σημαντικό, που πηγαίνανε όλοι, που πήγαινε ο Αγγελόπουλος, ο Βούλγαρης, γινόταν γύρω από το σινεμά τότε, γινόταν ένας τζελτζελές. Και έτσι μπήκα και εγώ μέσα στο σινεμά σε αυτή και με ενθουσίαζε. Δηλαδή αυτός ο κόσμος ήταν μαγικός. Σινεμά, ιστορίες. Βέβαια δεν σκεφτόμουν να κάνω εγώ σινεμά, ήμουνα μέσα σαν σινεφίλ. Όταν παράλληλα, επειδή ήμουν πάρα πολύ πολιτικοποιημένος, η πορεία μου ήταν κουκουέ εσωτερικού, Ρίγας Φεραίος, Β' Πανελλαδική, αναρχία, καταλήψεις, άσημος στα εξάρχεια, στα πρόθυρα δηλαδή, στην παρανομία. Και Κανάρις, και Κανάρις. Ναι, μας κυνηγούσαν, είχα κάνει και μια ομάδα, μας κυνηγούσαν. Όταν από τη μια η πολιτική μου, η αφισβήτηση στα οικονομικά, στην επιχειρηματική πλευρά, η οικονομικά επιστήμη, η πολιτική που μου οδήγησε σε αδιέξοδο, και στο τέλος λέω τώρα τι κάνουμε, δεν βγαίνει τίποτα από όλα αυτά, τι κάνουμε και η απόφαση μου να κάνω συνομπάτητα τελείως εγκεφαλική. Λέω τι έχω να κάνω, αυτό δεν πάει, το άλλο δεν πάει, το σινεμά μου αρέσει, αφού το θέλω και μου αρέσει να το κάνω, έτσι να το κάνω. Δηλαδή ήταν αφού μου αρέσει το σινεμά γιατί να μην κάνω σινεμά. Και έτσι ξεκίνησε και μπήκα στο σινεμά για να κάνω σινεμά και είχα όλο αυτό ότι του κινηματογράφου. Τι συνέβη τότε με το σινεμά, όλα αυτά είναι πολύ πρωτόλιες μορφές σκέψης. Δηλαδή δεν έχει σημασία που είσαι 25 χρόνια, δεν έχει ιδέα. Ιδέα δεν έχει. Δηλαδή πολιτική, όλα αυτά που λένε να τα κατεβάσουμε την ψήφο και στα 16, δεν έχουν ιδέα. Ήμουν 25 χρόνια και πήγαινα έτσι. Ιδέα δεν είχα για τον κόσμο. Και το πρώτο, την πρώτη φορά που θυμάμαι ήμουνα στη σχολή κινηματογράφου και μου έρχεται μια ιδέα και πραγματούσα στην πλατεία Βικτωρίας και κάθομαι εκείνη και το πρώτο μου τσιγάρο, το πρώτο μου πακέτο που αγόρασα και πήρα ένα τσιγάρο καπνίσω να γράψω τη μικρή μου μήκους. Τότε γράφοντας τη μικρή μου μήκους αισθάνθηκα μια ότι δημιουργώ, γιατί είναι άλλο οι εκθέσεις που είναι και άλλο να γράφεις κάτι από το οποίο θα βγει ένα έργο. Εκείνη τη στιγμή υπάρχει αυτή του δημιουργού, εκείνη τη στιγμή υπάρχει σχεδόν ερωτικό, δηλαδή αυτό που κάνω τώρα εγώ δημιουργώ, αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ενδορφή, δεν ξέρω πώς έρχεται, μια ειδονή, υπάρχει μια ειδονή ας πούμε στην δημιουργία, υπήρχε λοιπόν αυτή η ειδονή των ταινιών μαζί με την ειδονή της επιβράβευσης, μαζί με την ειδονή των γυναικών που ξαφνικά τις γοητεύεις γιατί σε κάποιος, όλο αυτό ήταν ειδονιστικό περιβάλλον, που εξυπηρετούσε με καλά γυναίκες, γόμενες, ιστορίες, βραβεία, σινεμά, κάνουμε γυρίσματα, αλλά δεν είχαν. Εκεί που έγινε είναι όταν το 1993 πήρα μια πολύ καλή χρηματοδότηση για ένα σενάριο, για μια ιδέα κωμωδία, πήρα μια πολλά λεφτά. Το μήνε, δεν είναι λίγα, γράψω ένα σενάριο, μου δώσανε σε σημερινά λεφτά 30.000 ευρώ.
κάτσε να γράψω ένα σενάριο. Του έδωσα 10 σελίδες και μου δώσαν τότε ένα σκασμό λεφτά να γράψω ένα σενάριο. Και ξαφνικά βρίσκομαι λεφτά. Ήταν η ΑΟΚ που έδινε χρηματοδότηση σε δημιουργούς. Φαίνεται αυτή, γιατί ήταν ευρωπαϊκό πρόγραμμα αυτό, ήρθαν οι ξένοι συνεντεύξεις, ιστορίες στα αγγλικά και μου δώσαν τόσα λεφτά. Πίστεψαν σε μένα. Δεν ξέρω. Παίρνω εγώ αυτά τα λεφτά και ξαφνικά με λεφτά. Και το γράφω μέσα σε 3 μήνες και μου περισσεύουν λεφτά. Και τι είναι. Λέω, ευκαιρία να βγω λίγο και να σκεφτώ. Και τότε πηγαίνω και πιάνω ένα σπιτάκι στη θάλασσα, είμαι στην Αθήνα και πηγαίνω πιάνω σπιτάκι, νοικιάζω σπιτάκι στη θάλασσα και λέω θα απομακρυνθώ από όλους και όλα, μένω σε αυτό το σπιτάκι, να κοιτάζω τη θάλασσα, να είμαι μόνος, να τριγυρνάω, να κάνω βόλτα στη θάλασσα. Και εκεί οι ερωτήσεις που άρχισαν είναι πρώτα ήταν σεναριακές. Γιατί διαλέγεις αυτό το χαρακτήρα, τι θέλει να πει, τι θες να πεις, γιατί το κάνεις αυτό, αυτές οι ερωτήσεις. Και μετά ταυτόχρονα άρχισαν, επειδή τα πολιτικά συνέχεια με παρακολουθούν, η πολιτική πάντα η σκέψη με απασχολούσε, εκεί μου έσκασε η ιδέα του νόμου, γιατί είχα βρεθεί στην αναρχία και είχε κατάλαβα την ανάγκη του νόμου, αλλά πάνω σε τι στηρίζεται ο νόμος, και άρχισα εκεί να γράφω και να σκέφτομαι αυτά που λέμε φιλοσοφικά ζητήματα και ήταν η πρώτη φορά που εγώ ένιωσα ότι αρχίζω και καταλαβαίνω τον κόσμο με ένα δικό μου τρόπο και τον εαυτό μου. Μετά από αυτό νομίζω ότι αυτό ήταν για μένα η κύρια απασχόληση. Τα σενάρια τα περισσότερα προέκυπταν σαν εκεί δηλαδή που σκεφτόμουν κάτι κοινωνικό ή κάτι ανθρώπινο. Α, μου έρχονταν κάποιες ιδέες δίπλα, παραδίπλα, σκάγανε και λέω, α, είναι ωραία ιδέα για σενάριο. Κράτα το σημείωση. Και αυτό αναπτυσσόταν σαν σενάριο και γινόταν ταινία, δεν γινόταν. Αλλά γι' αυτό έλεγα, το focus το δικό μου είναι το να καταλάβω, ας πούμε, και παρεμπιπτόντως κάνω για ταινίες, ζω για τις ταινίες, ζούμε κάπως, ψευτοζούμε με τις ταινίες, περνάει και ο καιρός και κάπως την ψευτοβγάζουμε, αλλά όλο το focus μου είναι πάνω σε αυτό. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, έχει σκάσει αυτό το πρόβλημα της ταυτίσης, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τις ταινίες μου. Με τον ίδιο τρόπο που δεν μπορώ να καταλάβω εγώ τις ταινίες μου, δεν μπορώ να καταλάβω μια γιατί ο άντρας που τη δέρνει δεν μπορεί να το χωρίσει. Τη δέρνει και δεν μπορεί να το χωρίσει. Δεν μπορεί να κρατήσει απόσταση από αυτόν. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακόμα και εθνικά ζητήματα, γιατί δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Είναι ακριβώς το ίδιο που σημαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Υπάρχει ένας μηχανισμός ταύτισης και αυτό μου δισκάζει. Εγώ τώρα, ας πούμε, με αυτό απασχολούμαι αυτόν τον καιρό. Παράλληλα όμως, έχω πάρει παραγγελίες και έχω γράψει 2 σενάρια και πρέπει να γράψω ένα 3ο σενάριο. Για τις επόμενες δουλειές μου είναι 3 ταινίες που έχουν μπει σε προχρηματοδοτική φάση, δηλαδή έχω αυτή τη στιγμή ήδη 2 σενάρια γραμμένα, χρηματοδοτημένα, και υπάρχει 3ο στον Καναδά που έχουν πάρει χρηματοδότηση με την Κατερίνα, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια άλλη γερμανική κωμωδία στο Βερολίνο, χρηματοδοτημένο η συγγραφή του σενάριου. Μια ταινία στην Αθήνα, χρηματοδοτημένη η συγγραφή του σενάριου και ένα χρηματοδοτημένο για να γράψω σενάριο για να γίνει στο Καναδά. Οπότε δουλεύω ταυτόχρονα 3 σενάρια, τα οποία όμως απλά έχω βρει την τεχνική να δουλεύω. Δηλαδή το να γράφω σενάρια και να σκηνοθετώ είναι πια το ξέρω, είναι επάγγελμα. Το κάνω, ξέρω να το κάνω. Ξέρω πώς να γράψω το σενάριο. Οπότε δουλεύω το σενάριο, δουλεύω πώς κάποιος σκαλίζει, το ξυλουργός σκαλίζει το γλυπτό του, ας πούμε, κάνει κάτι. Κάνω κι εγώ σκαλίνω και ταυτόχρονα με απασχολούν άλλο. Γι' αυτό είναι σαν πάρευο. Ή να κάνουμε και αυτή τη δουλειά, τι με απασχολεί, είναι το άλλο. Αυτό. Η κύρια εργασία σου δηλαδή ουσιαστικά είναι η εσωτερική εργασία που κάνεις μέσα στη φιλοσοφία. Και τα γράφω. Και γράφω, δεν είναι μόνο εσωτερικό. Σεναριογράφος δηλαδή. Γράφω θεωρητικά κείμενα. Γράφεις από τη να βάλεις μια τάξη μέσα σε κάποια εργασιακά. Ναι, ναι. Αυτή είναι η εργασία στην ουσία. Μια αυτογνωσιακή κατάσταση. Αυτό. Αυτό είναι. Αυτό είναι το πραγματικό έργο. Αυτό είναι το έργο. Αυτό είναι. Μπορούμε να βρούμε κάτι τέτοιο. Τα βάζω, έχω ένα blog, έχει κάτι blog, τα βάζω πάνω σε blog, κανείς δεν το διαβάζει. Έχει ενδιαφέρον για αυτό που είμαστε μετά. Πείτε μας το blog, το πείτε. Jesus. Έχουν κάποια ονόματα, το ένα λέγεται διαπιστός blog, διαπιστώσεις, το άλλο λέγεται... Βασικά, άμα μπει κάποιες διαπιστώσεις, βρει και τα άλλα.
Δηλαδή, το ένα λέγεται υποθέσεις γενικής θεωρίας, το άλλο εισαγωγή σε βασικές έννοιες και ένα λέγεται συνόψεις φιλοσοφίας. Στη συνόψεις φιλοσοφίας εκεί τα έχω όλα. Απλώς τα γράφω σαν κείμενο και τα γράφω σαν blog. Αλλά ξεκινάω από μια. Απλώς τα γράφω. Τώρα με έχεις προκαλέσει και θα σου κάνω και μια επιπλέον ερώτηση. θετικά εννοώ. Αυτό το πράγμα είναι μια διανοητική απασχόληση ή έχει μέσα για ένα συναισθηματικό και σωματικό χαρακτήρα. Δηλαδή, όλες αυτές οι σκέψεις γίνονται για να γίνω για να γράψεις κείμενα ή με σκοπό να τροποποιήσεις κάτι πάνω σου. Μέσα σου δηλαδή, όχι, μια καταστάσεις είναι τελείως για να καταλάβεις. Όταν καταλαβαίνεις όμως, διότι είναι ευεξία ή κάτι συμβαίνει, δηλαδή είναι σαν να έχεις χωρίσει κάποια, σου έχει φερθεί κάπως, δεν καταλαβαίνεις γιατί χώρισες και ξαφνικά καταλαβαίνεις γιατί χώρισες. Ναι. Καταλαβαίνεις γιατί χώρισες και την ίδια στιγμή σου φεύγει ο μισός πόνος του χωρισμού. Γιατί κατάλαβες γιατί χώρισες. Έλατε. Είναι το ίδιο δηλαδή, το να καταλαβαίνεις τον κόσμο, είναι με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή καταλαβαίνεις πού σκαλώνει, γιατί σκαλώνει. Πού σκαλώνει ο κόσμος. Τώρα ας πούμε για παράδειγμα, εγώ θέλω να λύσω το. Μου είχε σκαλώσει το θέμα των ταυτίσεων. Το ταυτίζω, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Εγώ έχω εντοπίσει τώρα ότι κάπου σκαλώνουμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Λέω, εγώ που το παίζω έξυπνος, δεν μπορώ να καταλάβω τις ταινίες μου και καταλαβαίνω των άλλων. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, πολλοί, εγώ μπορώ να κρίνω εσένα και εσύ φέρεσαι ακόμα και πολιτικά, ψηφίζεις δεξιά-αριστερά, ακόμα και χρυσαυγίτης να είσαι. Εσύ έχεις μια ταύτιση, ένα κόλλημα που σε κάνει χρυσαυγίτη. Δηλαδή είναι αλλού το θέμα. Δεν είναι αρχό να σου μιλήσω. Κάτι σε εμποδίζει να δεις. Δεν μπορείς να δεις. Η απόσταση. Δεν ξέρω τι σε εμποδίζει να δεις. Αυτό δηλαδή αυτό τώρα έχω σκαλώσει να βρω. Γιατί δεν μπορώ να δω τις ταινίες μου. Τι είναι αυτό που με εμποδίζει να δω. Άμα το σπάσω αυτό. Τώρα το παίζουν κάτι. Μόνο τις ταινίες σου ξέρω εγώ έχεις ένα θέμα το οποίο σου δημιουργεί μια δυσλειτουργία με το περιβάλλον. Παραδείγματος χάρη είσαι θυμώνεις, είσαι ξέρω εγώ φοβάσαι κάτι κτλ. Αυτό το πράγμα δεν σε βάζει σε μια διεργασία να δώσεις μια ξέρω, φιλοσοφική πες το, ή διανοητική λύση. Με σκοπό όμως να αλλάξεις μια συναισθηματική κατάσταση. Προφανώς, αλλά έχω την ψευδέστηση, νομίζω ότι έχω την ψευδέστηση μου, ότι στα άλλα έχω αναπτύξει μια αυτοκριτική ικανότητα. Νομίζω ότι το έχω. Πολύ και να μην νομίζω. Ακόμα και τα λατώματά μου νομίζω ότι τα έχω καταλάβει. Εκεί που έχω. Που είναι φοβερό το συνειδητοποιήσω ότι δεν μπορώ να καταλάβω τις ταινίες μου. Ότι μου μιλάτε, ναι, μου μιλάτε, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν μπορώ να το κάνω δικό μου. Yeah. Το μόνο που έχω καταλάβει από 5 ταινίες που έχω κάνει και μου έχουν κάνει κριτική είναι το τέλος του σώσαμε. Και λέω ναι, θα μπορούσα να το κάνω λίγο διαφορετικό. Που μου το είχαν πει την πρώτη στιγμή και πέρασαν 10 χρόνια να το καταλάβω, 15 χρόνια μετά, ότι θα μπορούσε να γίνει ένα άλλο τέλος. Αλλά μόνο ένα σημείο τώρα, ας πούμε το Night Out και η τελευταία τελεία που δεν τη σχολιάζω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, είναι και πολύ πρόσφατη, δεν έχω αρκετά απόσταση από την ταινία να τη δω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Το μόνο που καταλαβαίνω είναι ότι όπου παίζει η ταινία η νεολαία καταγουστάρει, τρελαίνεται, είναι ταινία για νεολαία και όταν και όσοι είναι, το έχουν το γλεντζέδικο μέσα τη νύχτα και τα λοιπά, το βλέπουν και τους αρέσει, όσοι το βλέπουν σαν ταινία να το δουν σαν σοβαρή ταινία δεν τους αρέσει. Τι δεν καταλαβαίνεις όμως. Τίποτα δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή γιατί την έκανες. Όχι δεν καταλαβαίνω ποιο το πρόβλημά της. Εγώ νομίζω ότι έχω κάνει μια πάρα πολύ καλή ταινία. Αν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο το πρόβλημα της ταινίας. Ξέρεις γιατί την έκανες όμως. Ναι. Μπορεί να μην στείλει. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Διαισθάνομαι ότι κάπου αυτή την ταινία ας πούμε πάσχει. Από αυτά που μου λένε, λέω για να το λένε κάτι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τι που πάει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι ένας υπουργός, αλλά έχετε πάρα πολλούς δέκτες. Περιέχει. Ότι εσείς είστε υπουργός και θα κάνετε την ταινία. Υπάρχουν όμως τόσοι πολλοί δέκτες όταν βλέπουν την ταινία που θα αλλιώς προσλαμβάνει ο καθένας. Άρα εσείς πολύ καλά κάνετε και δεν καταλαβαίνετε. Γιατί εσείς είχατε άλλο στόχο. Ίσως είστε προστασιοποιημένος. Δηλαδή, αλλιώς θα καταλάβω εγώ, αλλιώς θα καταλάβει ο Άγγελος, αλλιώς θα καταλάβει. Ίσως να μην έχουμε όλοι την ίδια, τα ίδια ερεθίσματα, να μην αντιδρούμε το ίδιο σε αυτό που παίρνουμε, που προσλαμβάνουμε. Αυτό σίγουρα, αλλά. Επομένως, πολύ καλά κάνετε και έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και συνεχίζετε με την ίδια φέρμη και ενθουσιασμό και νεανικότητα στις επόμενες ταινίες σας. Ναι, αλλά γιατί όμως δεν μπορώ να δω την ταινία όπως βλέπω άλλες ταινίες. Γιατί όταν βλέπω μια ταινία, ακόμα και την καλή, δηλαδή για μένα οι ταινίες που είναι αριστοργήματα είναι. Στα 500.000 ταινίες που έχουν γίνει, τα αριστουργήματα τα κινηματογραφικά είναι 500. Γιατί έχετε ίσως αρνητισμό. Και μπορώ να πω γιατί είναι αριστουργήματα. Είναι ταινίες άρτιες, δηλαδή δεν μπορώ να την πιάσω από πουθενά.
μετά τις πολύ καλές ταινίες, τις βλέπω, εγώ δεν έχω κάνει αισθήμα και το ξέρω αυτό, βλέπω τις πολύ καλές ταινίες και όταν τις βλέπω μπορώ να καταλάβω πού έχασε, γιατί δεν είναι αριστούργημα. Τι λέω αντικειμενικά, αυτό δεν το καταλάβω. Αυτό δεν καταλαβαίνεις στις δικές σου. Ναι. Καλά, η λέξη είναι μία, η απόσταση. Απόσταση. Δεν έχεις απόσταση. Αποστασιοποίηση. Κάνε μου άμα, πόσο φάνηκε το Ρώμα και σε σχέση με την ευνοούμενη. Δεν μπορώ να σου πω πώς φάνηκε το Ρώμα. Το Ρώμα για μένα είναι μια πολύ ψεύτικη ταινία. Ρώμα. Ναι. Είναι, εγώ όταν έβλεπα την ταινία, λέω καλά, ας το δούμε, πολύ φοβερό ντεκόρ, όλο το γύρισμα, η ανάπλαση της εποχής κτλ. Κτλ. Πήγαινε. Και μετά όσο το πήγαινε, όταν πήγε εκεί στις φασαρίες και τα φτιάχνει με έναν που είναι και αλήθεια, όταν βγάζει το μωρό νεκρό και το δείχνει, εγώ σταμάτησα να βλέπω. Mm. Για μένα έχει δημιουργηθεί μια ηθική στις ταινίες που βάζω αμέσως χ. Οποιοδήποτε κάνει exploited violence. Οποιοδήποτε κάνει exploitation of violence ή άγγλινες, για μένα τρώει χ εκεί επιτόπου. Δεν με νοιάζει. Σωστά. Σου λέω, οποιοδήποτε το κάνει αυτό, τρώει χ αμέσως. Είμαι τόσο πολύ κουρασμένος από την οσιρότητα και αυτό που κάνει, που ξεκίνησε ο Τρίερ και τι άλλοι το πήραν και το παρακάνανε, ας πούμε, δεν το ανέχομαι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν μπορώ να βλέπω να μου βγάζεις ένα μωρό νεκρό και να μου το δείχνεις στην κάμερα. Γιατί πρέπει να το δω. Έχεις τελειώσει για μένα. Δεν υπάρχεις. Τέλος. Σωστό. Αυτή είναι η θέση. Έχω πολύ ισχυρή ηθική σχέση με τον κινηματογράφο. Πολύ ισχυρή ηθική σχέση. Δεν μπορώ με τίποτα την αδικαιολόγητη βία. Ούτε τη βία για πλάκα. Ούτε τον Ταραντίνο. Δεν τον αντέχω. Δεν πάω με τίποτα. Η δική μου, αυτό είναι, γι' αυτό είπα ηθική, δεν κάνω αισθητική αξιολόγηση, κάνω ηθική, βάζω ένα ηθικό παράγοντα. Το Night Out του δεν έχει κάτι δηλαδή. Ποιο? Το Night Out του δεν έχει καθόλου κάτι αυτό. Βία, όχι την ηθική. Αναλόγως τι εννοεί ο καθένας, βία. Δεν έχει βία, όχι βία. Ο καθένας τι εννοεί. Βία. Βία, αυτό είναι βία. Βία, σκοτώνει τον άνθρωπο, του κόβεις κεφάλια. Ο άλλος έχει κάνει, ο Τρίερ έχει κάνει το serial killer. Την άλλη την έφερε να σκοτώνει το παιδί, δηλαδή τρελά πράγματα, διαλύει κεφάλια, φεύγουν τότε, αυτά είναι βία. Ποιος ο λόγος να γίνει. Δεν μπορώ με τίποτα τη βία. Αυτό. Και ειδικά με παιδιά. Μετά από το πρώτο μου παιδί, όταν έβλεπα παιδί, ο παιδί ο τρόπο να το δείχνουν να κακοποιείται μέσα στην ταινία, να το δείχνουν, όχι να το υπονοούν, ούτε να το δείχνουν διακριτικά, δεν μπορώ να το βλέπω. Και μόνο που το θεωρώ μια επίτηδες, επειδή μπορώ να καταλάβω, όταν είσαι δημιουργός, αυτό είναι περί αυτολόγηση και λίγο ναρκισιστικό που λέω, αλλά εγώ νομίζω ότι καταλαβαίνω αυτό που δεν καταλαβαίνω πάρα πολύ κριτική, την πρόθεση του δημιουργού. Επειδή έχω γράψει πάρα πολλά σενάρια που δεν έχουν γίνει και έχω μπει στη διαδικασία να κατασκευάζω το έργο, μπορώ να καταλάβω σε κάθε έργο τον κατασκευαστή από τι ξεκίνησε για να φτάσει εκεί, ποια ήταν η πρόθεση, τι ήθελε να κάνει, ήθελε να πει κάτι ή να εντυπωσιάσει. Όποιο κάνει για να κερδίσει, να εντυπωσιάσει, το καταλαβαίνω. Και λέω δεν μπορεί να λες εσύ τι λες, δεν με ψήνεις, με τίποτα. Με τίποτα δεν με ψήνεις. Όσοι λοιπόν ξεκινάνε από τον εντυπωσιασμό, στο τέλος βέβαια το κάνουν ακόμα, το πουσάρουν, το τραβάνε κι άλλο, το τραβάνε κι άλλο και καταλήγουν στη βία. Είναι το ίδιο το να είσαι punk, συγκρότημα και ροκ που έβαλες και τα καρφιά, έκανες και αυτά τι θα κάνεις, θα το κάνεις ακόμα πιο ακραίο. Δηλαδή όλο αυτό οδηγεί σε ένα speculation της ακρότητας και αυτό οδηγεί σε ένα είδος σινεμά που για μένα είναι απεχθές. Η ευνοούμενη, κύριε Τζίτη, καταλαβαίνετε τις ταινίες. Η αξιολόγηση της ευνοούμενης. Η ευνοούμενη για μένα είχε ένα πολύ ιδιοφυές τρόπο γυρίσματος με τους ευρυγόνιους φακούς, τον τρόπο που γυρούταν η κάμερα, τον τρόπο που έπαιζε η Βασίλη ήταν καταπληκτικός. Παίζανε πάρα πολύ ωραία ηθοποιοί και έβαλε σε αυτά, ας πούμε, στις ταινίες δράματος του BBC που όλα είναι γυαλισμένα κτλ. Αυτός έβαλε σκατά. Δηλαδή, βγαίνει αυτή και τη μπρώχνει άλλο, τον παίζει μέσα στην άμακρα, πέφτει κάτι και πέφτει σκατά. Δηλαδή, σαν να ήθελε να βάλει τέτοια στοιχεία. Καταρχήν, ο Λάθιμον δεν είναι σεναριογράφο, είναι σκηνοθέτη. Αυτό είναι τελείω διαφορετικό, να το ξέρετε. Είναι άλλο ο Τερ, ο δημιουργό του σενάριου δημιουργού, άλλο σκηνοθέτη. Για κάποιο τρόπο, λέμε μια ταινία του και λέμε το σκηνοθέτη. Αυτό είναι λάθο.
Ο Λάθιμος δεν είναι σεναριογράφος. Δουλεύει με σενάρια μόνο. Δεν είναι καν σινεματοδημιουργού, είναι σκηνοθέτης. Είναι και κάνει στυλ. Το στυλ του στην Ερμόμον ήταν άψογο, κατά τη δική μου τη γνώμη, αλλά και εκεί πέρα, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει exploitation της λεσβιακής σχέσης, δηλαδή το πουσάρι στο σήμερα, που δεν υπάρχει περίπτωση να ίσχυε αυτό. Δηλαδή, άμα ήθελα εγώ να κάνω, να βάλω ένα ρεαλισμό στο δράμα της εποχής και ακόμα να βάλω και φυσικούς φωτισμούς και να πάω στην παλιά εποχή και να βάλω και ρεαλισμό, δεν είναι οι λεσβίες, παιδιά, σαν τις λεσβίες σήμερα. Δηλαδή, έλα να στο κάνω και να... Και... Αυτά είναι γελία πράγματα. Δηλαδή, είναι μια λεσβιακή αντιμετώπιση του 2019, 500 χρόνια πριν. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Εκεί είναι ότι βάλαμε το πιπεράκι μας να πουλήσουμε. Και ο αυτός έβαλε αυτό το πιπεράκι να πουλήσει, ο άλλος έβαλε το παιδί νεκρό για να πουλήσει, ο ένας κέρδισε το Όσκαρ, ο άλλος δεν κέρδισε. Στην επόμενη. Θα δούμε. Ο δημιουργός του κινηματογράφου δεν είναι ο σκηνοθέτης. Γιατί το συνδέεις με το σενάριο. Για μένα προσωπικά το σενάριο είναι το πιο σημαντικό. Το σενάριο είναι το πιο σημαντικό. Τον άνδερο είναι το σενάριο. Και το έλεγε και ο Καζάν, ο άλλος. Έλεγε το σενάριο. Φέρε μου σενάριο. Τώρα τα άλλα είναι. Δηλαδή φέρε μου το σενάριο. Ας πούμε στο θέατρο ακόμα, το θέατρο είναι το έργο. Ανεβάζει Τσέχο. Δεν ανεβάζει Μαρμαρινό. Ο Μαρμαρινός αναβάζει Τσέχοφ, αλλά Τσέχοφ είναι. Κατά τη γνώμη μου, εφόσον μιλάμε για αφηγηματικό κινηματογράφο, δηλαδή που στηρίζεται σενάριο, το σενάριο είναι το πιο σημαντικό. Το σινεμά ντοτέρ, το σινεμά του δημιουργού που το λένε, οι ντοτέρ, είναι αυτοί που γράφουν τα σενάρια και σκηνοθετούν. Αυτοί είναι οι δημιουργοί. Δηλαδή, Όλοι αυτοί που, δηλαδή οι δημιουργοί είναι αυτοί που γράφουν. Ο Λάθιμος δεν είναι δημιουργός, είναι σκηνοθέτης. Όχι γιατί τον υποτιμά, τον θεωρώ καταπληκτικό, αλλά δεν είναι. Δηλαδή δεν, οι ταινίες του τις έκανε ο Ευθυμίου. Για μένα ιδιοφυΐα το μεγάλο μυαλό που υπήρχε και έφτιαξε το Λάθιμο είναι ο Ευθυμίου. Γιατί έχω δει και θεατρικό δικό του. Αυτός έχει μια άλλη, έγραψε και βιβλία, έχει κάτι άλλο. Απλώς συναντήθηκαν, διαφημιστές συναντήθηκαν και φτιάξαν ένα στυλ. Αλλά το σενάριο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατά τη δική μου τη γνώμη. Τώρα γιατί ο σκηνοθέτης, επειδή το σινεμά έχει πάρα πολύ τα σκηνοθετικά, παίρνει όλο το σενάριο και μπορεί να στο χαντακώσει και να στο φτιάξει καλά. Και ο ρόλος του σκηνοθέτη είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γι' αυτό λέτε μια ταινία του, αλλά νομίζω δεν πρέπει να λέγεται. Δηλαδή θα έπρεπε να διορθωθεί και ή να λέγεται μια ταινία του ενός όταν έχει γράψει το σενάριο, ή να λέγεται μια ταινία των και να έχει το σενάριογράφο και σκηνοθέτη μαζί, να είναι διπλό δηλαδή, να πηγαίνει μαζί. Το ίδιο πράγμα με τους τραγουδιστές, ένα τραγούδι δεν καταζήτησε. Έλετε, το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει ούτε στιχουργός ούτε συνθέτης. Ωραία. Ευχαριστούμε. Παρόλα αυτά είσαι του δόγματος. Τι κάνεις. Μου αρέσει. Εννοώ στο να μην επεμβαίνει πολύ μοντάζ, να τραβάς τα συνεχή πλάνα, να μην επεμβαίνεις. Θα το αλλάξω. Θα το αλλάξω.